Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Ένα-δύο, ένα-δύο, τέστο κοιμή. Το λουκούμι του κουλ δεν παχαινεί, ομορφαίνει. Σιγά, σιγά, σιγά. Καλά. Χαλάρος. Άμα χαλαρώσουμε πολύ, κύριε Βιτσιρά, παιδιά, μπορούσαμε να κάνουμε κομπή. Έλα, καλημέρα. Τι, μας βγάλα αυτά τα προφυλακτικά εδώ, αυτά τα καπάκια. Τι, τα βάλετε αυτά τα βαβάκια εδώ. Αυτό δεν νιώθω καλά. Μικρόφωνο. Ναι. Δεκαετίας 70, speaker. Ναι. Είχα δει μια συνέντευξη του Φρέντι Γερμανού. Φρέντι Γερμανό. Είχε τέτοια μικρόφωνα. Τέτοια. Ναι, δυνατά ναι. Μικρόφωνα. Δυνατά, γιατί. Τα άλλα που μας βάζουν με το προφυλακτικό αυτό. Σαν χρησιμοποιημένο προφυλακτικό είναι. Ναι, ναι. Άσε που όλοι. Ναι, αυτό ρε φίλε, άμα σου φύγει καμιά χλέπα κανένα έτσι, εδώ βλέπεις να κρέμω τα. Εντροπή πρωί-πρωί τώρα. Τι δεν σε φεύγουν, πρωί. Εντάξει, σαλάκι, άντε το πω όμορφα. Λίγο σαλάκι, λίγο πολιτισμένα. Ναι, όμορφο, λίγο σαλάκι. Αυτό το πράγμα με την απολύτη στη Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει μαζί σας, μπορεί να φέρει. Πολύ ξυκυλίκι. Τι να κάνει. Να τη καλημέρα, Γρηγόρη. Να το γελάει και ο Γρηγόρης από κάτω. Εδώ είναι και αυτό. Νοερά. Ο φίλο μα, βέβαια. Φιλαράκι μα. Καλό άνθρωπο. Αλτρουιστή. Ψυχούλα. Άψογα, άψογα, άψογα. Λοιπόν, λέγε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9 και κάτι θα την κοπανίζω γιατί είδες εδώ γίνεται ένας οργασμός. Έλα ρε σταματήστε. Την κοπανάμε. Είστε έμπειροι πια. Ναι. Έμπειροι πια είστε. Ζαΐριζα, Πετρωτός, εδώ. Ζηλεύω την παρέα. Ζηλεύω την παρέα. Σε ήθελα, ντε, αλλά εσύ. Σταθείτε ρε παιδιά. Εσύ θα πας και να ματσωθείς. Τι να κάνω. Λέει ο Βέκος στο έργο, θα σου κάνω Βασίλισσα. Ναι. Και έρχεται ένας καραμουρτζούλης και σου δίνει 15.000. Ναι. Ναι. Αλλά Κωνσταντίνο. Όχι. Ή αυτό που μεταδίδει. Κανένα δεν φταίει. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ θα έκανα έξοδα. Τι αφού πληρώνει τώρα το μέγα. Στάσερε, θα πήγαινα από το Άρτεγο. Το Άρτεγο, πέντε. Εντάξει. Τι θα έγραφε το Άρτεγο. Εντάξει, θα μου παίρνετε αυτό το. Το εισιτήριο του τελικού. Εντάξει, σιγά, αυτό είναι κομμάτι τη δουλειά. Αυτό είπα πληρώσει και το εισιτήριο. Με και τον ύπνο. Ήπνο, διαμονή. Τετραόροφο, γι' αυτό θα φέρει. Τετραόροφο, αλλά σε σανσέρ πάνω ανεβαίνει. Έχει γυμναστήριο κάτω. Γυμναστήριο κάτω. Εντάξει, άλλα ξενοδοχείο, πόρτα, χαβαλέ. Να το πω τώρα, εγώ δεν κάνω, εγώ είμαι και κυμπάρι. Θα του δώσουμε και τα λεφτά. Θα έπαιρνα ένα ενοικιαζόμενο πόλο. Ναι. Θα σου πω πόσο θα μου βγαίνει. Πώ θα μου βγαίνει. 40 και 40, 80 η βενζίνη. Ναι. 80 και 30 και 30, 60, 140. 140. Και θα κόταν ο Ανδρός, άκουγα στα δύο τα πράσινα. Αν το έπαιρνες. Αν το έπαιρνες. Τα βάζαμε λίγο στην άκρη. Μια 200 θα μου βγαίνει το. Και τώρα θα σου βγει. Περίμενε. Τώρα δεν θα πάω. Θα πάρω και 500 ευρώ. Αλλά.
Αλλά Κωνσταντίνε μου! Ξέρεις τι είναι σε δύο ώρες, το πολύ τρεις. Το συζητούσαμε χθες με ένα φιλαράκο. Τα αφήνει. Ναι, δεν τα αφήνει. Τα καφετσέρια, μεγάλη ο άλλος. Δεν τα αφήνει, σου πει κάτι. Να σου πω γιατί δεν τα αφήνει. Θέλω να έρθει, μου λέει, να κάνουμε ανάλυση παιχνιδιού κτλ. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Πόσα δίνεις, του λέω. Λέει πόσα θες. Πόσα δίνεις, πόσα θες. Ένα πεντακοσαράκι του λέω. Έλα, χαλαρά να τελειώσουμε, ναι. Άσχημα είναι. Αλλά. Θα τα βγάλει από τα ποτά. Ναι. Θα τα βγάλει. Όχι, μαζί σου το συζητούσα και χθες με κάτι φίλους γιατί δεν έχει το κοστίζ. Λέω αυτό και αυτό. Καλά κάνει. Μου και πρόσεξε αυτό. Γιατί κάνεις καλά. Είμαι ειλικρινής, δηλαδή. Ντόμπρος, μ' αρέσει, γι' αυτό είσαι και αδερφός. Λοιπόν. Μ' αρέσει η ντομπρίλα, μ' αρέσει. Και πρόσεχε κάτι να άλλο. Τα πάρω, δηλαδή. Να τα πάρεις, βρε, μαζί σου είναι. Μια τρύπα. Όχι, τρύπες κρίση, όχι μόνο μία, πολλές κρίσεις με 500. Λοιπόν, και στην τελική δεν είσαι και ΠΑΟΚ, δεν είσαι ΑΕΚ, δεν είσαι να παναδείς την καψούρα σου γιατί για μένα αυτό δεν πληρώνεται. Εγώ τώρα συνδυάζεται. Ναι. Το συνέστημα με τη δουλειά. Ναι, ρε φίλε. Το παντρεύετε. Το παντρεύουμε. Αλλά πάτε σε κηδεία πρώτα. Πρώτα, πού τα ξέρεις ότι θα πάμε σε κηδεία. Εγώ δεν θα πήγαινα. Θα πάμε πρώτα σε κηδεία και μετά θα πάμε σε γάμο. Λοιπόν, θα πάνε με τον Πετρωτό στο ματς. Ναι. Με Πετρωτό, με τεχνικούς, με Ζαΐρ, με Καστάνι, με 8 άτομα. Θα σταματήσουν να πάνε σε μια κηδεία. Έχουμε το μόνο γραφείο που μιλάει ο ραπ είναι το γραφείο κηδείων. Και υπάρχουν από τελικούς σε κηδείες. Πού μετά θα πάμε. Πρώτα πάμε και μετά πάμε σε γάμο. Μην πάτε. Να μην πάμε. Μην πάτε στην κηδεία. Να μην πάμε. Πετρωτό θα πάει μόνο. Πάρ στείλει μόνο τον Πετρωτό να είναι μισή κατεμιά. Μισή κατεμιά. Δεν μου λες. ΑΕΚ βλέπεις έμαθα. Ναι. Βλέπεις ΑΕΚ. Στην παράταση. Στα πέναλτι. Στην παράταση όπως θες η Τσέλσε. Λοδίνο. ΑΕΚ βλέπεις. Αν πάει στα πέναλτι. Καλό αυτό. Έχω που λένε εγώ κάτω από τα δοκάρια. Ποιον. Πασχαλάκι. Αφού βλέπεις η ΑΕΚ το παίρνει. Τι το που λένε θα κλαίει. Αν δεν μπορούμε να το φέρουμε εδώ Δευτέρα. Αν σε φάει στην παράταση. Στα πέναλτι δεν σε τρώνε. Α θα τα βγάζει όπως ο Κέπα χθε στην Τσέλσε. Τι πράγμα αυτό με την Τσέλσε. Και με την Αγγλία φέτος, ρε φίλε. Τέσσερις ομάδες ελληνικούς να δει κάνει μια αλλαγή. Πέρα, ρε Άιτρα. Όλη η ιστορία είναι στα χαφ. Όλη η ιστορία είναι στα χαφ. Στην Αγγλία, παρακολουθώ τα ευρωπαϊκά, διακρίνω ότι έχουν τεθωρακισμένα χαφ. Ναι, αλλά χθες η Άιντραχτ άντεξε, φίλε, στα χαφ. Χθες η Άιντραχτ. Το πάλεψε όσο δεν πήγαινε. Χθες το παιχνίδι πήγαινε σαν τον πιγμπάχο. Έχω εγώ τον πρώτο ρόλο, εσύ τον πρώτο ρόλο. Ναι. Δηλαδή πήγαινε από ρόλο σε ρόλο. Δηλαδή εκεί ο Ντεγκουσμάν έκανε δουλίθε στα χαφ. Είχε πράγμα να δει. Ένα ημίχρονο Ντεγκουσμάν δεν φάνηκε. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο, στο δεύτερο ήταν πολύ καλό. Και στην παράταση. Στα σκηνιά κάθεσε η Άιντραχτ. Ναι. Εντάξει. Μετά όμω είδαμε ένα άλλο διαφορετικό παιχνίδι. Βέβαια αυτό μα διδάσκει ότι υπάρχουν αλλαγέ. Στο ρυθμό των παιχνιδιών και δεν μπορεί να είναι βιονική η χαφ μια ομάδα, η εξτρέμη, η φόρ μια ομάδα δεν μπορεί να είναι βιονική. Δεν μπορεί μια ομάδα να σε πάει σε πυροβολά ακόμα και η τελευταία ομάδα. Ναι. Ένα δεκάλεπτο, 90 λεπτά δεν θα χαλαρώσει. Ένα δεκάλεπτο θα σου κάνει μια υπεροχούλα, κατάλαβε. Δεν μπορεί, όντως, συμφωνούμε. Ναι. Τέσσερις Λοδρέζες λοιπόν, τέσσερις Βρετανίδες μάλλον και τέσσερις. Εγώ χαίρομαι Λοδρέζες. Γι' αυτό. Εγώ δεν χαίρομαι, όχι εντάξει. Έτσι το κάναμε το Champions League και το Europa League, Premier League το χαίρομαι κάναμε. Χαίρομαι γιατί εντάξει. Αναδεικνύεται ναι. το πιο καλό πρωτάθλημα. Ούτως άλλως. Δηλαδή, άμα δεν πήγαιναν όλοι, δεν θα λέγαμε πάλι Premier League είναι. Δηλαδή, πήγαινε μόνο η Chelsea και η Liverpool. Οι πιο αθληταράδες. Είναι, τι ακάνω. Να σου πω και το άλλο, Μάγιο μήνα. Ναι, μου λες, πορτοκαλάδες έχουμε εκεί. Ναι. Α, έχουμε εκεί πορτοκαλάδες. Αλλά είναι και το άλλο. Τι? Ο Μάγιος μήνας είναι ο μήνας των ξεκούραστων. Τι θέλω να σου πω με αυτό. Ναι. Και εσύ που κρατάς στατιστικά, για πες. Βγάλε το πόρισμα. Είδα κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την εθνική ομάδα του 2004. Δηλαδή. Εμείς πήγαμε με 20 παιχνίδια, κανένας δεν έπαιζε βασικός το 2004. Ναι, βέβαια, χαλαρή μας. Οι άλλοι ήταν με 70 μάτς. Ένας σημαντικότατος ρόλος ήταν αυτός ο οποίος δημιουργήθηκε τότε. Άρα μου δίνεις και μια απάντηση σε ένα μακροχρόνιο ερώτημα. Πρόσεξε με το δηλαδή, ερώτημα. Η Liverpool... Γιατί η Αγγλία δεν μπορεί να κάνει πράγματα σε Μουντιάλ και σε Euro, διαρκώς. Είναι full. Γιατί είναι τεντωμένοι, σκασμένοι, πάει Ιούνιο και έρχονται και την κάνουν έρωτα. Πάρτι Λίβερπουλ. Έλειπε ο Σαλάχ και ο. Πώς τον άλλο. Το Φιρμίνιο έλειπε. Πόσα μάτς είχαν αυτοί. Πω, 70 ξέρω. 70 μάτς. Έχει τη γυναίκα την άσχημη ο άλλος. Εντάξει. Ταλαιπώρια με μια γυναίκα έχουν αυτοί οι μουσουλμάνοι. Ξέρω, εγώ θυμάμαι τον ναυτί εδώ είχε φέρει τρία μοντέλα και τον ζήλευα. Λέω, κοίτα να δεις τον ναυτί. Θυμάσαι τρία μοντέλα είχε ο ναυτί. Τρεις γυναίκες. Τρεις για πρώτη φορά ήταν. Ένας Άγγλος Μερακλής ζει με τις δύο γυναίκες του που κάνει και με τις δύο γυναίκες παιδί. Ζει στο ίδιο σπίτι μεγάλο και ζουν οι δύο γυναίκες. Μαζί με τα παιδιά. Βέβαια, πιθανολογώ εγώ ότι παίζει πολύ και ομοφιλοφιλία γυναική εδώ. Λες δηλαδή τα κορίτσια μπορεί να βρίσκονται. Ο άντρας στη δουλειά δεν πειράζει. Νομίζω συνευρίσκονται. Έχουμε δουλειά. Έχω τη φαντασίωση. Και τα παιδάκια τι κάνουν. Φαντασίωση είναι αυτή. Φαντάζομαι στο σχολείο. Σχολείο και οι μαμάδες φαντασιώνουν. Έτσι νομίζω. Ναι, και ο άλλος σου λέει μας παρέχει τα πάντα. Ναι. Κάνουμε και τα παιδιά μαζί και δηλαδή, είναι κούκλος. Και η τριπλέτα δεν. Βάλε τρεις στο τράγι, χαμός στο Κωνσταντίνο. Ναι. Αρέσει, αυτά φαντασιώνεσαι. Όταν πας και στα μασά, στα τζακούσια και τελειώνεις κάτι προπόνηση. Αυτά φαντασιώνεσαι. Όχι, μετά την προπόνηση όταν κάνω σάουνα έχω ερωτική επιθυμία. Με τον εαυτό σου. Κάνω. Τι
πράγμα πρωί-πρωί. Κάτσε να σου πω ψέματα. Όχι, όχι, αλήθειες λέμε. Εδώ τα λέμε όλα με σήμα σε χήμα. Έχουμε τσαλακωθεί πόσες φορές, ναι. Τσαλοκωνόμαστε, τα λέμε όλα. Να τώρα εδώ μας είπες να πάμε. Τους λέω στη σάουνα, δεν μπαίνει κανένα. Μην μπαίνει γιατί θα φύγει ένα σκάι και θα. Θα έχουμε νεκρούς. Αλλά, μην παίρνετε, ζηλεύω βέβαια. Το λέω το Ζαήρι, ήρθε με τον αδελφό του. Ναι, τον έφερε ο αδελφός του εδώ και είπαμε κάνα πεντάλεπτο κάτω στην είσοδο, μιλούσαμε. Ναι. Και εγώ στεναχωρέθηκα. Και θα είχαμε πολύ γέλιο, ρε φίλε. Ναι, το αλλά... γέλιο αυτό δεν αλλάζεται με τίποτα. Θα κλαίγαμε τώρα. Το γέλιο θα με το πληρώσουν. Θα σου πληρώσουν το γέλιο. Ναι, σωστά. Θα σου πληρώσουν. Θα χαμογελάσει αλλιώ. Αλλά θα είχαμε τζέρτζελο τώρα κάτω διαδρομή. Άμα ιστορήσει και άμα πάρει και το κύπελο. Οχ, και η επιστροφή είναι τέλεια. Ναι. Άμα δεν το πάρει, είμαστε σαν κηδεία. Γι' αυτό λέω. Α πάμε στην κηδεία τώρα για να γυρίσουμε χαμογελαστή. Λείπει και ο Πόκολο και αυτό εδώ μα παράγει. Λείπει και ο Πόκολο που εντάξει, α δούμε. Α ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Δίνουμε πάντω δύο εισιτήρια. Για όσους. Τι για όσους. Πάντως, ναι. Να ξέρεις ότι η πρόβλεψή μου είναι το ξενοδοχείο που μένετε. Ναι, ναι. Βραδινό έχει. Έχει. Δεν μπορεί ξέρω, να μην το προλάβετε. Το βραδινό, ε. Μπορεί να έχει παράταση ιστορία. Δεν με πειράζει, μη φάω ναι. Το βράδυ τη άλλη. Ερώτηση. Ναι. Πριν δώσει τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια ναι. Αν το μας λέμε πάει στην παράταση, στο σφιχτό κτλ. Ποιο έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει το κύπελλο από βιολογικής απόψεως. Όχι από. Όχι από. Ας πούμε, από βιολογικής. Ε? Από βιολογικής απόψεως. Γιατί το Μάιο θα πρέπει να μετράμε τα παιχνίδια και να ξεκινάμε μάλλον από αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ξεχασμένοι, ο Τσακίρης, ο Βαϊνάλντουμ, ο οποίο. Κάνα δουλίτσα, τα ξεκούραστε. Ο Ριτζί τον ξεθάψαν και τα λοιπά. Ναι. Αν βλέπεις πολλούς ξεκούραστος για τις προβλέψεις. Ναι, αλλά είναι ποιοτική η ξεκούραση. Γιατί είναι Λίβερπουλ, είναι ο Βαϊνάλντουμ και ο Ριγκής. Και στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ η ξεκούραση μπορεί να είναι παίχτες που δεν μπορεί να κάνουν και μεγάλη διαφορά. Ποιοι είναι οι ξεκούραστοι στον ΠΑΟΚ? Ο Λιμιός είναι ξεκούραστος. Ο οποίος μάλλον ξεκινάει σε μια μπάντα. Γιατί έχω ενδεκάδα. Αυτό είναι καλό. Ναι, έχω ενδεκάδα. Ναι. Έχει δεν αλλάζει, δεν αλλάζει τον Πίστερ Βαπέλκα. Δεν αλλάζει. Ναι. Είναι Λιμιός, εκεί είναι το ερώτημα. Λιμιός ή Ζαμπά μόνο. Ναι. Τα άλλα είναι γνωστά. Ναι. Και ο Γιαννούλης. Νομίζω ότι ο Λιμιός, αν και τον κράζω εγώ, ναι. Δεν πάβει όμως να είναι μεγάλη αθλητάρα. Ναι. Δεν πάβει να είναι ταχυδυναμικός. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα, τον κράζω για μέσα στην περιοχή. Εκεί ωραία, εννοείται, τώρα, δεν έχει τρίπλα. Πρέπει να το δουλέψει. Να χρησιμοποιηθεί για ανασταλτικά παίζοντας τη χαμαλούκα του Μπίτσεσβαρ. Και του, ναι, να έχω ένα παίκτη περισσότερο να μαρκάρει, ρε παιδί μου. Α, λες μπροστά να βοηθάει τα μαρκαρίσματα. Όταν αμήνω, ρε παιδί μου, στο μισό γήπεδο. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Γιατί νομίζω. Όλο να γυρίζει και πίσω, να βοηθάει το μάτος, αυτό λέω. Πιστεύω ότι θα πιέσει ψηλά, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η ΑΕΚ. Ναι. Πιστεύω οι άμυνες θα γίνουν στο μισό γήπεδο. Έχει φωνή για παράταση, γιατί και εγώ έχω φωνή για παράταση. Δηλαδή το σκέφτομαι του πρωινό βραδινό δεν θα φάμε, αλλά δεν με πειράζει. Πάρε κανένα σαν και μου τον κλαδά που μου κάνει κάτι. Κολατσό, ωραία. Έχω πάρει κολατσό, κάτι σιωπητάκια, κάτι τέτοια, τα έχω ναι. βάλει μέσα στην ζαντούλα μου. Εγώ, μια χαρά. Κάνα βίλο, κάνα χλάδι. Ναι, πάω ναι. ΚΑΕΚ, δίνουμε δύο, ένα, μία διπλή πρόσκληση, έτσι για να πάω να το δείτε στο Regency Casino, στο θέατρο Βεργίνα, με οθόνη Full High Definition, απλά στέλνετε από τώρα μέχρι και τις 10. Α02 κενό ΠΑΟΚ, κενό όνομα τεπώνυμο, αποστολίζω 54344, απεριόριση μπύρα, hot dog, λαχνό για τις κληρώσεις, θα γίνει χαμός ο πεταλάκι εκεί στο Βεργίνα. Ποιος θα κάνει ένα μεταλλάκι. Κώστας Κωνσταντινής, ο δικός μας άνθρωπος. Παλίκαρος. Βέβαια. Παλίκαρος, NBA, βλέπει, κάνει, ράνει. Πάντα είναι και ναι. ο Αρκίνο Κωνσταντινίδης, σαν παρουσιαστής. Είναι ένας εύθυμος άνθρωπος. Θετική άβρα, ρε. Καλό χαρακτήρα. Θετική άβρα. Είναι καλός άνθρωπος. Ναι. Θετικό ναι. αυτό. Λοιπόν, φαντάζεσαι να έχει κανένα μπουντρούκο, κανένα σνόπ εκεί. Δεν γουστάρεις. Χάνει μαγεία. Εγώ έχω πάει σε αγώνες box ναι. στο Παλατάκι. Έκανε παρουσίαση. Και έκανε παρουσίαση ο Κωνσταντινίδης. Και εγώ με τον Βαραγιάννη ακούγαμε κάτω και σχολιάζαμε. Κλαίγατε αυτά ναι, κλαίγαμε. Ναι. Παγάσε και δεν πάμε το τσιμπούσαμε τον κάμερα. Άλλο που δεν θέλετε. Ο Κωνσταντινίδης έκανε και πιο παλιά πριν ναι, το Σύφι και στο Παλατάκι παρουσίαζε την ομάδα. Πιο παλιά πριν το Σύφι το φιλαράκι. Άρα λοιπόν είναι έμπειρος αυτό το πολύ, πάρα πολύ. Οπότε πάμε να βλέπουμε. Ίσως να είναι και ο καλύτερος στην πόλη χωρίς να θέλω να τον, ναι, ναι. Να τον γλύψω. Να τον... Ίσως να είναι και ο καλύτερος στο θέμα παρουσίαση. Θα ήθελα και έναν ακόμα μαζί του. Ποιον? Το τετραπαλίκαρο. Α, το Σαρό. Το Σαρόπουλο. Ναι, εντάξει. Ο Σαρόπουλος. Μια κατηγορία μόνο. Ο Σαρόπουλος είναι γεννημένος παρουσιαστής σε τέτοια. Ναι. Ντουέτο καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, ξενύχτη τέλος. Ναι. Τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτωρινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές σπιτιού, ήρθε το Volton One. Τώρα ήρθε και μας προσφέρει χαμηλότερη χρέωση ρεύματος όλη μέρα. Πόσο χαμηλή, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε το Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Πήγα Μαρμίτα. Ναι, δεν θέλω να πάμε ακόμα στα δικά μας, πάμε Ευρώπη να μείνουμε. Πήγα Μαρμίτα. Λέω το Καζινάκο, βάλε με σε μια θέση να βλέπω και τα δύο μάτσες όσο μπορώ. Ναι. Φωνή βάλαμε στην Άρσενα. Mm.
και πήγα στο Προποτζίδικο εκεί στη γειτονιά να παίξω σκορ. Και παίζω την Arsenal 2-3 τελικό. Το διάβασε τέλεια το match. Και θέλω 3-1 υπέρ τη Chelsea. Εκεί δεν το διάβασα πολύ. Εκεί, εντάξει, δεν το διάβασα με την έννοια ότι με δεν περίμενα. Να... Ναι. Με 5 ευρώ έπαιρνα ένα 600 ράκι. Μια χαρά. Ναι. Αλλά θα το και έλα 500, να το χιλιαρικάκι. Όταν παίζω, βλέπω match για να τα κρίνω. Πάω και παίζω ένα ταλιράκι. Καλά κάνει. Επίτηδε. Να έχει μέσα την ένα... Βέβαια, κάτι να τρέχει μέσα. Κάτι να τρέχει μέσα. Αυτά μου τα μάθει ο κόκκινο, να ξέρει. Αλλά ο Γκρεγκουάρο είναι τζογάρο που το κόκκινο. Έχουμε περάσει κάτι βραδιέ στα καζίνα παλιά, ιστορίε. Α το μην. Κόκκινο στο καζίνο δεν έχει πάει ποτέ, λέει. Πώ είναι, αφού πηγαίναμε παλιά. Ρε. Εγώ εντάξει, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω, αλλά πηγαίναμε παλιά εκεί, θαμώνε. Μα κρύπτουσαν, άνοιγαν οι πόρτε. Ναι, αλλά καλώ τα παιδιά. Αν ένα σκολικοειδή, τι θα έχει 3.000 ευρώ. Εντάξει, είπαμε, έχουμε, βάζουμε λογαριασμό. Έχουμε λογαριασμό ειδικών συνδικών. Ναι. Έχω. Εντάξει, παλίκαρο. Λοιπόν, τώρα άκου τι γίνεται τώρα και θέλω σχόλιο γι' αυτό. Λέγε, ναι. Άκου τι γίνεται τώρα. Λέγε, ναι. Η UEFA, αποφάσισε να δώσει για τον τελικό του Champions League από 16.000 εισιτήρια σε Liverpool και Tottenham. Σε τι γήπεδο? Σε γήπεδο 75.000 θεατών. Θέλει ξύλο η UEFA. Ποιος είναι η πρόεδρος της UEFA? Ο Ιφαντίνο. Ο Αλεφαντίνο. Φαλακρός. Λάμπο ξύλο θέλει. Ναι, λοιπόν, 30.000 και ένα εισιτήριο. Και τώρα τι γίνεται για τον Μπακού που πέρασε πάλι εμπορικές ομάδες. Πάλι ο Ιφαντίνο είναι. Ναι, αυτός είναι ο πρόεδρος εκεί. Ναι. Τα άλλα που τα δίνουν τα εισιτήρια. Σε χορηγούς, σε γνωστούς, σε μαζαρέους, σε γνωστούς των γνωστών. Κοίταξε. Σε παιδητές, φίλους, φίλοι. Χαμός γίνεται, μην νομίζεις. Στους χορηγούς των ομάδων. Εκεί πέφτει πολύ. Εντάξει. Και κάνουν κληρώσεις και δώσουν προσφορές και γίνεται ένας χαμούλης. Να καταργηθούν οι οπαδοί. Να έρχονται οι χορηγοί. Μα αυτό θέλω να, εκεί θέλω να καταλήξω. Στον Μπακού, τελικός Europa League, η Arsenal ουρλιάζει ήδη. 6.000 ευρώ δώσαν έκαστος. Και η Arsenal λέει πλάκα με κάνετε. 6.000 εμείς, άμα πούμε, ανοίγουμε λίγο προπόνηση εδώ στο Λονδίνο, θα μας δουν 16. Τι εξιάζει για τελικό γύρο, πάλι σε γήπεδο που πάλι χωράει 70. Ναι, εγώ λέω να κάνουμε το εξή. Για πες. Να στείλουμε τους χρυσαυγίτες αστυνομικούς της Ελλάδας. Μαζί με τον Βασιλιάδη να το οργανώσουν καλύτερα. Καλά, ναι, εντάξει, αυτοί δεν θα οργανώσουν κανένα μάτσα. Αλλά είμαστε στην εποχή. Μπάτσε χρυσαυγίτες με τον κομμουνιστή υπουργό. Να συνεννοηθούν τώρα αυτοί. Δεν πρόκειται. Αυτό το ξεφτιλίκι που θα ζήσουμε αύριο είναι ξεφτιλίκι. Αν ο αστυνόμος είναι χρυσαυγίτης. Και μέσα του να πούμε βλέπει το προϊστάμενό του και θέλει να του σκίσει τα εντόστια. Και ο άλλος είναι αριστερός. Πώς θα συνονοηθούν αυτοί οι δύο? Γι' αυτό δεν έχει κόσμο το. Άμα ήταν κομμουνιστής, θα μου πεις τώρα στα σώματα ασφαλείας και στις εκκλησίες, πού χωράει ο κομμουνιστής? Δεν χωράει. Όταν φτάσουμε τους κομμουνιστές να τους κάνουμε στρατιωτικούς και αστυνομικούς και τους παπάδες να τους κάνουμε τα έχουμε να αλλάξει αριστερούς. Όλα. Τα έχουμε αλλοιώσει όλα. Δηλαδή ξέραμε 2-3 πράγματα, τα έχουμε αλλάξει αυτά. Και πρόσεξε τώρα να μην αστυνομικούς. 51 τον άνθρωπο. Ναι. Κομμουνιστή στρατιωτικό. Κομμουνιστή, ναι. Κομμουνιστή, εκτός από τον κτηνίατρο. Ναι. Είναι γιατρός. Κομμουνιστή, να πούμε, χωροφύλακα, αστυνομικό, ξέρω, ζητά κτλ. Και δεν έχω κομμουνιστή παπά. Όταν θα έρθουμε. Και θα του και αυτό θα το τέλος του κόσμου. Όχι, θα φτιάξει κοινωνία. Α, θα φτιάξει λες. Γιατί θα το τέλος του κόσμου. Ένα άμα είχα εγώ σαν ΣΥΡΙΖΑ ανθρώπους που να του εμπιστευόμουν. Όχι ότι θα με κάνουν καμιά λαδιά να πούμε. Γιατί είναι αντίθετη από μένα. Ναι. Τότε θα είχατε κόσμο. Ξέρεις πόσους αστυνομικούς θα έχει κάτω στο ΆΚΑ? Πού? Κάτω στο ΆΚΑ. Πώς? 3.000. Και εσείς πόσοι θα είστε? 920. Πάλι μπορεί να πλακωθείτε και να μην πάρουν καμπάνια. Δηλαδή θα είναι 3 αστυνομικοί για έναν πολίτη, έναν καλεσμένο, έναν δημοσιογράφο. 3.000, δηλαδή είναι αδιανόητα που συμβαίνουν, φίλε. Δεν υπάρχουν αυτά πράγματα. Είναι πρωτόγνωρο. Μητσοτάκης. Τι θα έκανε εσύ? Θα έστελνα 10. Παντό τότε να μου Μητσοτάκης. Με την τότε να με παίζει μπάλα. Άμα δει κάτι βιντεάκι που κυκλοφορούν. Κρύο. Κρύο, ναι, πολύ κρύο. Κρύο άντρα. Λοιπόν. Πήγε ο Πολάκης, του κάνει το χέρι. Ναι. Γιατί αν σηκωθεί, ότι δώσει ένα μπουνίδι. Ναι. Λοιπόν, λέει, γιατί με κάνει το δάχτυλο. Έτσι. Δεν μπορεί. Αυτή είναι η παιδεία του. Η έχει παιδεία μου λέει τέτοια. Έτσι, είναι πραγματικά. Εσύ άμα έχει μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνο και κολέγει και δεν συμμαζεύει, τι νομίζει? Αυτή είναι η παιδεία του, όντω. Ο Πολάκης όμω η Κρήτη εκεί ξέρει πώ κυκλοφορούν. Με τα κουμπούρια, με τα έτσι, με τα γιουβέτ, πλάκα με κάνει. Πολάκης είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό δεν του γουστάρω εκεί. Του κριτικού, ναι. Λοιπόν. Άρα στο Πολάκη τη μάπα δικαιώνεται ο Ραπτόπουλος. Στο Πολάκη τη μάπα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι στα καταστήματα Wind λανσάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service. Είναι μέρος μια σειρά υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind, Wind Support Services Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο, παίρνοντας και ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Άμεση λοιπόν επισκευή στη δική σας συσκευή στα καταστήματα Wind. Κωνσταντίν, έχουμε σμαράγδα. Να μην την αφήσουμε να περιμένει άλλο. Δεν κάνει να περιμένει. Βλέπω, αρχίσουμε να κάνουμε γκέλ και στο γυναικείο πληθυσμό. Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα, Κωνσταντίνου. Έτσι θα πας στην κηδεία.
Ναι, ασπρόμαυρα, τι να κάνω. Γιατί, ασπρόμαυρα. Δεν... Δικαιώνει το στήλε Ραπτόπουλο, έτσι. Ναι, φυσικά. Φίλε, εγώ όπου πάω. Φίλε, εγώ φάνηκα. Κάλα με στα μάξι τώρα, κάτσε. Τι θε να φω, κανένα κουστούμι, κανένα τέτοιο, με στα μάξι. Αυτό που πέθανε, ναι. Δεν ξέρει. Εγώ δεν το ξέρω. Εντάξει, εγώ θα γράφω. Εγώ έχω υπολογιστή και θα γράφω μέχρι να φτάσω. Στην κηδεία θα γράφει στο λάπτο. Στο λάπτο θα γράφει. Τι να κάνω, φίλε. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, ξέφραγκο αμπέλι. Μέχρι να φτάσουμε, Αθήνα, τελειώσω αναλύσει. Τουρκία, Γαλλία, δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, διαφημιστικό Μαράγδα, επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο να πιάσουμε λίγο και τελικό κυπέλο Ελλάδο. Γιώργο Μουζαήρη! Ο Κωστής ο Ραπτόπουλος. Τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Λοιπόν, αγαπάμε Στράτο Διονυσίου, είναι αξεπέραστος. Πώς λέγεται το τραγούδι, φίλε, έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Έρχονται λοιπόν στο Βεργίνα Θέατρο οι τρεις γη του, ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής, για ένα μεγάλο αφιέρωμα, μια σπάνια συνάντηση, όπου οι τρεις τους θα πούν τα τραγούδια του πατέρα τους, Σαλονικιός, Γυναίκας, Καρδιά, Άκουβρε, φίλε, και δεν συμμαζεύεται. Μιλάμε για 8 εμφανίσεις από 17 του Μάη. Τα εισιτήρια βρίσκονται στο Ρίτζι σε καζίνο, σε καταστήματα public και στο ticketservice.gr. Ποιος Γιώργο Μουζαήρη, ποιος? Ο Κωστής, ποιος, Γιώργο Μουζαήρη! Ο Κωστής, ο Ραπτόπουλος. Ο Κωστής, ο Ραπτόπουλος. Πώς δεν θυμάμαι, κάτι είχε κάνει ο Λιμιός. Έβαλε κόλλο ο Λιμιός. Ο Λιμιός. Και κάνα χαλβά στο σπίτι. Πήγαινε στο καφενέ και κερνούσανε ελληνικούς, έτσι, ούζα. Ούζα και ο Λιμιός. Μακάχι δεξιά, αύριο. Αυτό το μάτς, αυτό το γκολ που βάζει με τη Σπαρτάκ Μόσχας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι από αυτό το μάτς. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι. Πάω Σπαρτάκ Μόσχας που κάνει το 2-2. Κάπου θυμάται βάζει κανένα γκολ. Ναι. Εντάξει, λόγω της ταχυδύναμής του, να πούμε. Και... Εάν καταφέρει να βελτιώσει την τρίμπλα που δεν την έχει. Δεν γιατί πρέπει να παίξει ένα με ένα, ένα με ένα πρέπει να έχει τρίπλα. Τρίπλα δεν έχει. Τι, πετάξει την μπάλα μπροστά. Δεν έχει ούτε ο Πέλκας ούτε ο Σαλπικίδης έχει τρίπλα. Τι να βελτιώσει τότε. Θα σου πω, ο Πέλκας έχει τρίπλα. Όχι. Ο Πέλκας έχει έκρηξη όμως. Έχει έκρηξη. Ο Πέλκας στο ένας με έναν είναι άτεχνος. Στο ένας με έναν. Έχει όμως, άμα βρει ένα χαφ καλό, τον βάλει στην περιοχή, είναι δολοφόνος. Είναι ο Πέλκας ξέρει τι πρέπει να βελτιώσει. Το πρώτο του αρχικό κοντρόλ. Το πρώτο του. Να μην είναι στα δύο μέτρα το κοντρόλ, να είναι στο μισό. Αν καταφέρει να το κάνει αυτό, έχει αλλάξει πίσω. Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι δύσκολο. Αυτά μόνο μέσα τα κάνει. Άμα ήταν με ένα 70 που είναι, καλό στενασμένα, θα μπορούσε να παίξει και εξτρέμ γιατί είναι ταχύ. Σαφώς. Γιατί δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ. Σαφώς. Τον Πέλκα 3 μάτς εξτρέμ. Ψιλοπαίζει, αλλά δεν μπορεί να είναι καλό. Θυμάμαι ένα μάτς με την ΑΕΚ, ένα Σοηλέδη, πώς το λέγανε, ένα μπάκαρι. Πού το Δημήτρη Σοηλέδη, ρε. Το περνάει. Πού το Δημήτρη Σοηλέδη. Το ποδήλατο. Το ποδήλατο, τον πέρασε προς πέρα, σαν να κλινγκλινγκ. Πάει να περάσει ένα σμένα τρεις φορές, τον πετάει στην πλάγια γραμμή, άσε ρε Πέλκα. Κάνε λίγο κυμπόκο, ρε φιλέ. Έχουμε έτοιμα εδώ πέρα. Του λέω, κάνε κάνα δυο μιμήσεις λίγο να φύγουμε ευδιάθετοι. Τον Κιμπόκο, τον Αλέξανδρο Απτικό και όλους τους παραβατικούς φίλους μας. Ναι. 24 του μηνός, 11 η ώρα το πρωί, φεύγει το πούλμα της Μαρμίτας έξω από την Ανατολική Στράκη 12. Α, θα έρθουμε εκεί να σας χαιρετάμε. Πώς χαιρετάμε στους τουρίστες, ναι. Τα αγόρια μας, πού πάτε. Πηγαίνουμε στην Καβάλα, ναι. Κατεβαίνουμε στο Μαρίνι. Θα φάτε, θα πιείτε στον Οδυσσέα με τις μεγάλες χερούκλες. Ναι. Θα φάμε, θα πιούμε. Θα φάτε στο Μούχαλ του Ακροπόλη. Θα του αφήσουμε ένα ωραίο φέση του Οδυσσέα. Α, φεσούλη θα τα πούμε. Αυτά είναι. Θα τον πάρουμε μαζί μας στον Οδυσσέα, θα τον πάρουμε άδεια από το αεροδρόμιο που δουλεύει εκεί στις Χρυσούπολης. Ναι, ναι. Θα τον πάρουμε, θα τον απαγάγουμε. Α, 3-4 βέβαια πρώτα. Και θέση και απαγωγή. Αυτός ο Οδυσσέας τι είναι, ρε γόρι μου. Αυτός δεν είναι ο Οδυσσέας. Θα πάμε να δούμε πώς κάνουν έρωτα τα ελάφια με α, γι' αυτό πάτε. Με τους πιγκουίνους. Γι' αυτό πάτε στη Θάσο. Εγώ θα έχω την κάμερα. Κάτσε, κάτσε, ρε παιδί, τώρα καταλαβαίνω το σκοπό του ταξιδιού. Τι κάνετε, National Geographic, θα πάτε. Κάνετε. Εγώ. Εσύ. Εγώ θα κάνω και θα σχολιάζω και πόκο με τον Άλεξ, α πούμε, τον National Geographic. Εγώ, γιατί αυτός ο σκύλος κάνει έρωτα με ποντίκι. Εκεί να δεις αναλύσεις, θα γίνει χαμός. Γιατί αυτή η Θάσο σου δίνει τέτοια. Ναι, άμπρο, και βουτιές, θα κάνετε και στο βυθό, θα γίνει και σαν κουστό. Μπορεί να κάνει έρωτα ο Αχινός, ναι, με το χρυσόψαρο. Α, να, ναι, ναι. Και εκεί από δίπλα Τζακ, ο Ζαν Χιμπόκο μαζί με τον Άλεξ θα βουτάνε. Δεν θα βουτάνε και θα παίρνουν. Με οξυγόνο και θα κάνουν σχόλια εκεί μέσα στο νερό. Αυτά δεν γίνονται, παιδιά. Πώς δεν γίνονται. Τον έπος. Και τις επόμενες, τα επόμενα ταξίδια μας. Πού θα είναι, στον αέρα. Στη Σαμοθράκη. Α, εκεί άμα πάτε θα δείτε σαύρες με κρυάρια. Στην Κρήτη. Κρήτη, δεν σε παίρνει η Κρήτη, κυρία μου. Στον πύργο της Ηλίας. Αν όχι, στον πύργο του ΟΤΕ. Ναι. Και εδώ κοντά στην Κατερίνη. Α, ελάτε σε μένα. Εγώ τώρα, εγώ είπα κάτι. Ναι, ναι, α, μπράβο. Ναι, είπες, αλλά δεν είπες. Ναι, εντάξει. Κατάλαβα που θες να το πας, φιλαράκι μου. Εντάξει, ελάτε εδώ γύρω-γύρω. Ναι. Πάντως, στον πύργο της Ηλίας ναι. Δεν θα χρειαστεί πολλές μέρες η κάμερα να καταγράψει. Κάνα δύο μέρες. Δύο μερούλες. Θα καταγράψω εγώ πολλά πράγματα. Ναι, δύο μερούλες. Κοίτα να δεις. Είδε τι το λέω. Χιμπόκο και Άλεξ. Φαντάσου, κάνουμε λίγο τώρα μια εικόνα έτσι τώρα θέλω να σε βγάλω. Τα αγαπάω, γιατί έφυγε, Τάλεκ! Υπάρχει έρωτα εδώ, αγάπη υπάρχει. Ενώ μάλλον να σκοτωνόταν. Ναι, του λείπει. Θέλω να μου κάνει ένα σκηνικό. Όσο καιρό ήμουν στη Θεσσαλονίκη, με έβρισκε σκηνικό. Εγώ τα βρήκα! Εγώ τα
Χαμός. Κιμπόκο μαζί με Άλεξ, τη Θάσο και βλέπουν μία σαύρα να έχει καβαλικεύσει ένα λιοντάρι. Κάτι, ένα. Οπωσδήποτε. Ναι, εκεί θέλω ένα σχόλιο να μου κάνεις. Με κιμπόκο. Σαύρα με λιοντάρι. Σαύρα με λιοντάρι. Από πάνω η σαύρα. Θα είναι από πάνω η σαύρα. Από πάνω η σαύρα. Θα είναι χαμός. Ποιο λιοντάρι τώρα, ρε. Έχουμε σαύρα. Τη φύση σε μερικά μέρη. Εκδικείται, ναι. Όχι, εκδικείται. Κάνει διάφορες ομορφιές. Ναι. Σε διάφορα μέρη. Ήθιστε σε αυτές τις περιοχές τα ζωάκια να έχουν διαφορετική συμπεριφορά. Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω τίποτα παραπάνω. Το National Geographic Marmita Sports Café. Σα δίνω εγώ και τίτλους. National Geographic. Βάλτε και. Κύπρα έχω πρωθυπουργό προέδρο το προκό. Λοιπόν, από πάμε να δούμε. Από τρελό, ναι, ναι, τις αλήθειες, αλήθειες μαθαίνεις. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, αλλά δεν θα πεις τίποτα. Τελικώς, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, λοιπόν, για να τα τελειώνουμε σιγά σιγά. Θα δούμε κανένα βρωμοπαίχνιδο, 0-0. Για πες μου λίγο έτσι για να σ' ακούσω. Το πάρει ΑΕΚ. Αν προηγηθείς, ναι, θα τους βάλεις 4. Αν προηγηθώ, ναι. Αν δεν προηγηθώ. Αν δεν προηγηθείς και το φας, θα πας παράταση. Παράταση. Και μετά είναι όλα ανοιχτά. Μετά είναι όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Ποντάρουμε στη Ρέντα. Αν πάει box to box το match. Πάλι θα το πάρεις. Πιο καλό είσαι. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει, είπαμε, δεν κουνιούνται Βαρέλα Κρέσπο. Αυτό το τσεκάραμε 100%. Μάτος και άρα πάμε για Λιμιό. Δεν βάζει τον Τόσκα. Ολιβέρα Σαχόφ Σαχάφ. Δεν κουνιούνται Μπίσες Βαρπέλκας από ό,τι έχω μάθει. Παίζει θέση η Λιμιό στη Ζαμπά και κορυφή Τσουμπάκ μου. Αν ήταν στα καλά του Ζαμπά. Ναι, αν ήταν στα καλά του. Θα τον έβαζες με το Λιμιό Αστάκρα και τον Μπίσες Βαρτεκάρη. Ναι, θα τον έβαζα. Τώρα, δεν είναι όμως. Θέλω να σου δώσω μία συμβουλή ποδοσφαιρική και πες μου άμα έχω. Ναι, κουβέντα να κάνουμε. Ναι. Το τρίκ με τον Μπίσες Βαρέξω αριστερά και τον Μπέλκα Δεκάρη, 9-10 δηλαδή. Ναι. Ήταν ένα τρίκ για να παίξει πιο μέσα στην περιοχή ο Μπέλκας. Σωστά. Και να έρχεται πιο στήλα. Συγκλίνει ο Μπίσερβα προς τα χάφ από πίσω αυτό και ανεβαίνει τον μπακ. Το έκανε και με τον Ελκαντουρί αυτό το. Ναι. Μάλιστα. Σε αυτή την παράμετρο όμως υπήρχε ένας παίκτης ο οποίος την τριπλέτα τη συμπλήρωνε και ήταν ο Βιερίνια. Ακριβώς. Λείπει ο Βιερίνια τώρα. Ο Βιερίνια έπαιζε το full back, έπαιζε το back, έπαιζε κατά κάποιο τρόπο και, ένα χάφ. Και το ρολίστα πώς θα σκηνοθετήσει τον Μπίσερβα με τον Μπέλκα. Ναι, έπαιζε και ένα χάφ ουσιαστικά. Σύγκλι πολλέ φορέ και ένα παίξιμο χάφ. Ναι. Τρει θέσει έπαιζε. Το Γιανούλη, άμα το βάλει σε ένα καφενείο στην Τούπα και είναι ο σερβιτόρο λίγο άγριο, θα κάνει και η κάκα. Είναι επομένως κλειδί του αγώνα ο Γιανούλη. Πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο. Μπορεί του να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Ναι. Είναι σαν να παίζει στην Επίδαυρο ο Γιονάκης. Ο Γιονάκης. Μπορεί ο Γιονάκης να παίξει στην Επίδαυρο. Όχι, δεν μπορεί, αλλά μπορεί να πει καμιά πετυχημένη ατάκα και να βοηθήσει, ρε παιδί μου, να περάσει καλά το φιλοθεάμον. Για να δέσει τον Μπίζεσβαρ με τον Μπέλκα. Ναι. Είτε παίξει ο ένας αριστερά είτε ο άλλος, ο ακρογωνίος λίθος αυτού του τρίκ ήταν ο Βιερίνια. Σωστά. Άρα Λουτσέσκου, θα δω εγώ πόσο προπονητής ή πόσο ο μπαμπάς του. Δεν μπορεί ο μπαμπάς του. Πάλι ο μπαμπάς του, πάλι άντε πάλι. Πόσο χρόνο και τώρα μια που είπες Λουτσέσκου, τον ψήφισαν. Θέλω τώρα να το κουβεντιάσουμε. Ο μπαμπάς του 75, δε Αλσχάιμερ θα πάθει σιγά σιγά. Περιμένει το Μιρτσέα τώρα, σε παρακαλώ. Αλλά τώρα που είπες Λουτσέσκου, τον ψήφισαν όλοι σχεδόν ως τον κορυφαίο προπονητή της χρονιάς. Όλοι. Παίχτες, προπονητές άλλων ομάδων. Παίχτες ή προπονητές. Και παίχτες και προπονητές. Και παίχτες. Και προπονητές. Νομίζω παίχτες. Ναι, δεν τον βγάλανε κορυφαίο. Εντάξει. Ποιον να βγάλανε. Αποβλέπουνε σε μια μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Α, οι παίχτες λες. Ναι, εκεί που δεν συμφωνώ 100% και θέλω να το σχολιάσω, γιατί ο Ρασβάν πήρε το πρωτάθλημα Ήντος, έπρεπε να βγει ο κορυφαίος προπονητής. Ποιος είναι, Άντε, μετά βγάλανε. Σου βγάλανε δεύτερο το Βιερίνη, ε. Ναι, εκεί δεν μπορεί να το κάνει. Κάνα το Φορτούνι. Και εγώ ρωτάω. Πολύ καλό πρωτάθλημα ο Φορτούνης. Πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικός. Προηγείται τον Βιερίνη. Ακριβώς. Πήρε κάτι ο Φορτούνης για να τον βγάλει κορυφαίο του πρωταθλήματος. Τι πήρε. Έχασε το πέναλτι με τη Λαμία, δεν πήγε καν τελικό. Πρωτάθλημα δεν πήρε. Τι πήρε ο Φορτούνης. Απλό είναι. Ναι. Ο Φορτούνης δεν μπόρεσε να πάρει στις δύσκολες στιγμές στις πλάτες του τον Ολυμπιακό παίζοντας σαν δεκάρι. Ακριβώς. Πρόσεξε. Και τον πήρε ο Πάουκ με μπακ. Και τον πήρε ο Βιερίνη παίζοντας αριστερό μπακ. Μόνο και μόνο γι' αυτό ο Βιερίνια είναι ο MVP του πρωταθλήματος. Όσοι ψηφίσαν κάτω το Φορτούνι θέλουν κλωτσιές και στο μεσόφρυδο μπουνιές. Μα δεν γίνεται να μην ψηφίσει τον άνθρωπο που έκρινε το πρωτάθλημα. Τα πέντε γκολ του Βιερίνια είναι όλα τα λεφτά. Ναι, είναι να είχαμε να λέγαμε. Αυτές οι ψήφοι που λες στη γειτονιά μου, όχι αυτές οι ψήφοι. Είναι δημοσιοσχετίστηκες. 100% συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ όμως ότι ο Λουτσέσκου ήταν ο MVP του πρωταθλήματος. Σαν προπονητής. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ με την ψηφορία των προπονητών που έχουν βγάλει τον Μάρτιν στο Ολυμπιακού 7-8. Κάτω από πάρα πολλούς. Ναι. Γιατί έκανε και δουλίτσα. Πρέπει να τον αγωνίζουν. Έπρεπε να είναι μέσα στην τετράδα. Να είναι, ξέρω εγώ, ο Ρασβάν,
ο Παντελίδης του Άρη που κάνει πάρα πολύ καλό. Του Ατρομήτου και ο Μαρτίνς. Δεν κακός προπονητής ο Μαρτίνς. Καθόλου κακός. Άσε τώρα εμείς που πίνει κάνουμε. Πίνει το βράδυ. Τώρα εμείς τα λέμε αυτά, κάνουμε χουλιαμά. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Είναι μια χαρά προπονητής. Δηλαδή και αυτό είναι άδικο. Ο Ραπ λέει στα Μοθράκη όμως μπορεί να φανεί εντελώς φυσιολογικός γιατί εκεί είναι σαν κυβικά σου όλοι. Θα είσαι φυσιολογικός εκεί άμα πας στα Μοθράκη. Θεωρεί δηλαδή ότι εγώ. Εκεί θα είσαι ταμάμ, μπαίνεις στο φυσικό σου περιβάλλον. Ναι, κανονικά. Ναι. Κάτω τα χέρια από τον Άλεξ, τον περιμένουμε εδώ το fan club Άλεξ. Καλημέρα, δηλαδή λέει μια πόλη, το Λονδίνο έχει λέει 4 ομάδες. Όχι, δεν έχει 4 ομάδες. Το Λονδίνο 3 έχει. Άλλη είναι. Στην Αλφα Εθνική. Όχι. Τελικό Europa League 2, Champions League 1, η άλλη είναι στο Λίβερπουλ. Και εμείς τι έχουμε. Τι έχουμε, τι θέλει να πούμε τώρα, έχουμε κάτι. Μια ομάδα τη Θεσσαλονίκη σε δύο. Τι έχουμε, μια ομάδα. Σαν πόλη είμαστε καλά. Στο... Καλά είμαστε, ναι, καλά είμαστε. Καλά είμαστε σαν πόλη. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θέλω να σχολιάσω πρωτοσέλιδο και θα φύγω μετά και δεν θα ακούσω στο πιπερά το σχολείο σου. Ο Πετρωτά θα αρχίσει να έρθει. Λε, θέλει να πάει στην κηδεία αφού είπαμε. Τι ώρα είναι η κηδεία. 10, ξέρω, περνάμε στου γόνου εκεί, 10 και κάτι. Με τι αμάξι θα πάτε. Με του Πετρωτού. Τι αμάξι και Πετρωτά, πόσο άλλο. Νομίζουμε ένα πριμέρα. Με πριμέρα δεν φτάνει 4 γόνους. Πού θα φτάσουμε. Σε μία ώρα δεν φτάνουμε. Πόσα άλλα, 90 άλλο και 90 πρέπει να έχει. Ναι. 120 που να φτάσουμε. Δεν φτάνουμε στην ώρα μας. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα έτσι να δούμε πρωτοσέλιδα. Θα το φυτέψω το νεκρό και μετά θα πάτε εσείς. Τι εφαγώθηκε. Καλύτερα. Καλύτερα. Θα σας μεταδώσει κάτι μια ώρα. Αρνητήλα λες. Πάρα πάρει τίτλο και πάρει σε κηδεία. Ναι, γιατί να πάω μετά. Πάω τώρα για να έχω σίγουρα μετά γάμο, ρε παιδί μου. Ανάποδα το κάνω. Λοιπόν, ναι, Πάταγος. Τι Πάταγο. Η Sport Time. Για ποιο πράγμα. Για τον φίλο μας τον Γιάννη Αντετοκούμπο, αυτή είναι η Ελληνάρα. Πρωτοσέλιδο παίζει τον Αντετοκούμπο. Για να δω τη φωτογραφία. Εντάξει. Μιλάμε. Όταν ο Θεός μοίραζε Έλληνες. Ναι. Ότι το κούμπο ήταν στους Έλληνες μέσα. Φυσικά. Τι λέει. Πάλι καλώς. Ζέσαι εδώ μη γυμνασμένο έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή πάω. Και ο Διτσιράπης έχει γυμνήσει. Ναι, αλλά είναι λευκός. Λευκός. Έχει δει μαύρο Έλληνα. Έχω δυνατόν να το κούμπο. Το σκορτσένιτι. Σοφοκλή. Ναι. Ορίστε, δεν είναι. Ο Χριστός μαύρος ήταν. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν έχω πρόβλημα με τα χρώματα εμείς. Στην Αφρική το Χριστός μαύρο το είναι. Μαύρο, εντάξει. Ξέρεις γιατί. Δεν μπορεί να τον πουλήσουν σαν λευκό. Τι πράγμα έχει, παγάσα. Τι πράγμα. Πώς θα τον πουλήσουν λευκό εκεί. Έχει δει καθόλου αντε το κουμπού να παίζει. Ούτε με κάνει αίσθηση. Πρέπει όμως να δει. Μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για ίσως τον κορυφαίο παίκτη στον πλανήτη. Έλληνας. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Γιάννη. Αντετοκούμπο, ο κορυφαίος, ίσως μπασκεμπολίστας στον πλανήτη, πάει τους Bucks στον τελικό της Ανατολής. Ο παππούς του πολέμησε στο. Εντάξει, δεν πολεμάνε όλοι οι παππούδες, ούτε ο δικός μου. Ο δικός μου πρέπει, μάλλον πρέπει να πολέμησε. Στον Ανατολικό ήταν ο παππούς του Αντετοκούμπο. Δεν ήταν. Λοιπόν, στην μικρασιατική καταστροφή της Μύρνης, μήπως ήταν η γιαγιά του Αντετοκούμπο. Τι να κάνουμε, δεν μας παρατάτε πρωί-πρωί να πούμε. Και θες να πεις τώρα δηλαδή με τον Αντετοκούμπο, δεν είναι Έλληνας. Από πού είναι Έλληνας. Μεγάλος εδώ, ξέρει ελληνικά, πήγε σχολείο, πήγε στρατό, σπούδασε εδώ, τέλος Έλληνας είναι. Γεια σας. Δεν με νοιάζει από πού είναι η μαμά και ο μπαμπάς, αυτός είναι Έλληνας. Τότε αυτοί οι οποίοι είναι στην Αμερική. Ναι. Είναι Αμερικάνοι. Βέβαια. Δεν είναι Έλληνες. Αμερικάνοι είναι, απλά έχουν ελληνικές ρίζες. Τι ρίζες. Και αυτός είναι Έλληνας. Ο ίδιος λέει έχει... στις συνεντεύξεις ότι είναι Αφρικανός. Τώρα, τι... Δεν λέει τίποτα, αυτά τα λες εσύ μόνος. Άσε ρε το παραμύθι. Sport Day, πλανητάρχης. Ποιος πλανητάρχης, ο Αντετοκούμπο. Και αυτό πρώτο θέμα τον έχουν και εκεί, πλανητάρχη του. Νομιμοποιείτε τους μετανάστες τώρα. Ναι. Ναι, καλά κάνετε. Sport εγώ είμαι διεθνιστής. Ναι, εσείς δεν μου λέτε άλλα. Και εγώ είμαι διεθνιστής, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Απλά άλλο η πατρίδα μου, άλλο το. Άξι, άμα σου φέρει κανένα καρκαλιάρι μαύρο για καμπρό. Εγώ δεν θα έχω πρόβλημα. Η Ευγενία. Κανένα πρόβλημα. Ούτε και εγώ θα έχω πρόβλημα. Στη ζωή του αλουνού θα μπλεχτώ εγώ, δικά του είναι η ζωή. Εγώ απλά το μεγαλώνω σωστά και μέχρι μια ηλικία. Εγώ είμαι διεθνιστής. Κι εγώ. Ναι, κομμουνιστής αυτό το πράγμα. Άισε κομμουνιστής, αλλάζεις, κάνεις, γυρίζουμε φταίγει. Άμα είναι ο Αντετοκούμπο Έλληνας, μην βγάζετε ελληνικές σημαίες. Γιατί. Ε? Γιατί. Βγάτε διεθνιστικές σημαίες. Δεν υπάρχουν. Του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχουν. Α, είσαι νατοϊκός. Πού είναι η μπλούζα με θα πάω τώρα. Θα πας στο Σταμπομάνι. Σταμπομάνι. Καλημέρα. Ετοίμασέ μου τρεις μπλούζες μαύρες. Πού τη θυμήθηκε την ΝΑΤΟ. Η Μακεδονία είναι νατοϊκή. Άντε πάλι ανηφόρα με το ΝΑΤΟ. Η Μακεδονία είναι νατοϊκή. Για βγάλε μου. Στα όπλα. Για να πάω έξω από το αμερικανικό προξενείο να με κεράσει Περγαμόντο πρόξενο. Στα όπλα. Η Sport Day. Και έχει Λουτσέσκου και Τσιγκρίνσκι και τον Μανόλο Χιμένε, πιθανώς αντίπαλος ο Άγιαξ ο Τσάμπιονς. Αυτό θα πουλήσει. Θα πουλήσει λες αυτό. Sport Day κάτι κάνει σήμερα. Τι θα πουλήσει τον Αντετοκούμπο. Ναι, τον έχει πάντως μεγάλο χτύπημα. Παίρνουν οι Αφρικανοί. Οι Αφρικανοί παίρνουν εφημερίδες, ρε. Πώς δεν παίρνουν. Για ρώτα τον Μποκολόκο. Ναι. Ούτε τη δικιά μας δεν διαβάζει τζάμπα. Πώς δεν διαβάζει. Εγώ όλα το ξεκουκαλίζω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Όλα τα ξέρω Ποκολόγο. Άμα το ρωτήσει καλύτερα και από τον Πετρωτό τα ξέρει. Λες. Ποκολόγο. Τρελός. Χθες μέσα είναι μηνύματα. Ναι. Νίκο, τώρα έχω εδώ. Τι ο Δημαρά, εσύ λέει μήνυμα. Λοιπόν, τώρα που είπα Δημαρά,
Να πούμε καταρχάς. Να πούμε καταρχάς. Μπράβο στο γιατρό τον καινούριο που θα γυρίσει το πουλάκι του γιου του. Καλώς, του Ποκολόκο. Ποκολόκο. Ναι. Γιατί τον είπε τον Ποκολόκο στο Ιπποκράτειο, λέει, που πήγες να κάνεις το παιδί σου, λέει, εγχείρηση το πουλάκι του. Το πουλάκι. Με κλειτορίδα θα έβγαινε, λέει. Όχι, όχι, έτσι πήγα να αποκλείται. Ναι. Αυτό το είπες εσύ. Κάτι άκουσα. Ο Ποκολόκο. Ναι, ναι, ναι. Λέω, αν δεν πληρώσεις γιατρό, δεν γίνεται δουλειά στην Ελλάδα. Κράτα, λέω, θα κάνεις μια πολύ καλή ασφάλεια, η οποία ή θα μπει σε ένα πολύ καλό οργανισμό. Ασφάλειες και όλων των δημοσιογράφων, θα σε βάλουν που δεν τον βάλαν κακώς, ή θα πληρώσει τους γιατρούς. Ναι. Για να κάνεις δουλειά πρέπει να πληρώσει τον γιατρό. Στο ΑΧΕΠΑ και στο Ιπποκράτειο να σου φτιάξουν το πουλάκι του παιδιού σου. Το βρήκαμε τον γιατρό, τέλος. Ξέχασε το. Καλή επιτυχία. 3.000 κάκια θέλει. Ναι, αυτό φτιάξουμε. Καλή επιτυχία στον Γιάννη τον Διτσιράπη, τον DJ μας. Βέβαια, βέβαια. Κατεβαίνει ο Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη με το συνδυασμό Δημιουργική Αλλαγή Κωνσταντίνος Καρπούζης. Ο Καρπούζης, ναι, έκανε την καλύτερη επιλογή, ναι, γιατί αυτός είναι οργανωμένος στα κοινωνικά θέματα και είχε πέδαρας, οι μιλφάρες όλες θα εκεί. Θα γουστάρουν οι Θα έρχονται στο Διτσιράπη. Θα τρέχουν τα σάλια. Τα σάλια. Αλλά. Και άλλα θα τρέχουν. Καλή επιτυχία και στο Χάρη το Δημαρά που κατεβαίνει και αυτός εκεί στην Καλαμαριά. Με ποιο απαράταξε. Ναι, τώρα μου διαφεύγει. Χάρη στείλε ρε φίλε. Ναι, στείλε ρε Χάρη, στείλε ρε Χάρη. Δημαρά, άντερα αγόρι μου, σοβαρός, μετρημένος, φιλόδοξος, διαβασμένος. Ορισμός του δημοσιογράφου. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Όπως πρέπει να ήταν η δημοσιογράφη. Όπως πρέπει να είναι ο δημοσιογράφος. Είπε στην κατάλληλη ατάκα. Ο Δημαράς είναι ορισμός. Ναι, 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 ναι. Έτσι, λοιπόν, έτσι ακριβώς. Να ακούσω κάτι από τον κούμπο, ναι, για πες. Σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Ήρθαν από την Ιγυρία το 91, μας γεννηθήκαμε στην Ελλάδα. Ήταν δύσκολο για αυτούς στην αρχή. Κάνουν ό,τι έπρεπε να κάνουν και βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Δηλαδή. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε ότι ήρθαν από την Ιγυρία τα παιδιά, αλλά γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, λέει. Ξέρεις ότι πριν γίνει διάσημο. Πλά τρέλα ήσαι από το πουλικό και εσύ με σπάσει καμιά τζαμαρία. Πριν γίνει διάσημο, ναι, αντί το κούμπο, ναι, τον βρίζανε, κολόμαυρο το λέγανε. Το λέγανε. Ναι. Το λέγανε. Έγινε διάσημο. Τώρα το γλύφουνε. Ναι, εγώ είναι καλό παιδί. Ψυχάρα είναι, ρε, άστο. Αν ήμουν αντί το κούμπο, ψυχάρα είναι. Όπως και τον Πόκο Λόκο. Τον βρίζα στη γειτονιά του επάνω στις Οικές. Οι Χρυσαυγίτες. Ναι. Μαύρη και τα τώρα που είναι Μετρόπολης εδώ, εκπομπές, τον αγαπάνε. Τώρα οι Παοξίδες να πάνε και ταχτούσε κανένα γιατρό, γιατί οι Χρυσαυγίτες Παοξίδες πρέπει να πάει γιατρό. Άντε πάλι, ναι, ο Παοξίδες είναι Παοξίδες, μην τα βάζει τα κόμματα στον Παοκ. Ναι, δεν είναι, είμαστε πολυπολιτισμικοί. Πολλοί κόσμοι θα έχουμε απ' όλα. Άρα ο Χρυσαυγητισμός και ο πατριωτισμός δεν χωράνε στον Παοκ. Στο γήπεδο δεν χωράνε. Δεν χωράνε στο γήπεδο. Λοιπόν, σήμερα θα σα πω και ένα κόλπο. Νομίζετε και χρόνο και ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό, μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι τέλος πάντων άλλο θέλετε, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές σπιτιού, και θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα. Και έκπτωση βεβαίως συνέπειας 10%, έτσι απλά volton.gr ή στο 11300 για να μπορέσετε να ενημερωθείτε το πώς θα συλλέξετε τα δικαιολογητικά που χρειάζεται για να αποκτήσετε το πρόγραμμα Volton One, αν υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή, πώς μπορείτε να αλλάξετε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Volton.gr, φίλες και φίλοι, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης αμέσως τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε με δεύτερη ωρίτσα. Τι σου λέγα, γιατί αλλού ήμασταν. Τι μου λέγες. Εγώ θα σου πω τι σου λέγα. Όταν πας να πάρεις κούπα και στη διαδρομή σταματάς να πας σε κηδεία, δεν νομίζω να φέρεις κούπα, Κουλιανέ. Μην πάτε στην κηδεία, στο λέει ο Ραπτόπουλος. Μην πάτε, θα χαλάσει το μάτς. Είναι κουστούζια να πούμε. Είναι δυνατόν να πάει να πάρεις, να πούμε, κύπελο, να πας σαν ρεπόρτερ μαζί με τον Πετρωτό και λέει ο Πετρωτός πέθανε ένα στο χωριό μου, να πούμε, και θα πάμε, να πούμε, στην κηδεία και να φύγουμε. Πού να πάρετε κύπελο, ρε. Χωρίς Ποκολόκο και Ραπτόπουλο, να πούμε, στην αποστολή. Χωρίς Ποκολόκο. Δύο κύπελα πήγαμε τον Πάο με τον Ποκολόκο. Μπαμ μπαμ και τα δύο, το ένα επεισοδιακό, το άλλο πιο εύκολο, τα έφερε ο Πάοκ στη Θεσσαλονίκη, να πούμε, τα έβαλε στην παρακαταθήκη του, να πούμε, ο Ιβάν Σαββίδης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, να πω ότι στα καταστήματα WIN λανσάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service. One Day Service. Είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα WIN.
Και να σας πω επίσης, τα καταστήματα Γουίντα αναλαμβάνουν την επισκευή της εκτός εγγύησης βλάβης του smartphone σου μέσα σε μόλις 24 ώρες. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να αφήσεις το smartphone σου σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα έσπασε ένα τζαμάκι από το κινητό μου και πηγαίνω σε καταστήματα που δεν είναι της Wind και μου λένε να πούμε άστο εδώ σε τρεις μέρες και θα δούμε και ιστορίες. Ρε τι σε τρεις μέρες, εγώ καίγομαι να πούμε. Το κινητό μου είναι η δουλειά μου να πούμε. Και το έχω σπασμένο και είναι και αντιαισθητικό να πούμε και δεν αρμόζει κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία αυτά εδώ να γίνονται με τους χορηγούς μας. Να πω νικητής, ανοίγουμε γραμμές καταρχήν. Πες στη Σμαράγδα Καρύδη να ανοίξει γραμμές 2-31-090-90-90. Ο Πουλιανός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αυτοκίνητο του Πετροτού και πηγαίνω στην κηδεία εκεί στους πόρους Λάρισα. Τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Ναι, άντε αγόρι μου. Άντε αγόρι μου. Λοιπόν, νικητής των 9 και 20. Τι είναι αυτό τώρα, επίθετο είναι αυτό. Φώτης λέει Παπαδόπουλος. Φώτης Παπαδόπουλος, έπαιζε ένα στον Εθνικό, θυμάμαι έναν Φώτη Παπαδόπουλο. Είναι ο νικητής στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, μέχρι τις παρά 10 έχει την ευκαιρία να μας πάρει τηλέφωνο και να βγει στον αέρα και θα είναι ο τυχερός των 9 και 20. Φώτης Παπαδόπουλος. Ανοίγουμε γραμμές 2-31-090-90-90. Υπάρχουν μηνύματα για τον Κουφοντίνα, λευτεριά στον Κουφοντίνα και τέτοια. Λοιπόν, καμιά λευτεριά στον Κουφοντίνα, λέω εγώ. Να πω ότι κανένα στον κόσμο που έχει σκοτώσει 17 άτομα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στο κέντρο της πόλης του και να γίνεται κατά κάποιο τρόπο έρμεο αναγκαλιασμών από γιους υπουργών όπως είναι του Βούτσης. Είναι δυνατό ρε Βούτσι ο γιος σου, είναι δυνατό ρε Βούτσι ο γιος σου να πηγαίνει και να αγκαλιάζει το δολοφόνο 17 ανθρώπων? Είναι ιδεολόγος αυτός? Δεν είναι ιδεολόγος, είναι τρομοκράτης. Δεν είναι ιδεολόγος, είναι τρομοκράτης. Και καλά κάνει και είναι στη φυλακή. Όπως καλά κάνει και είναι στη φυλακή ο άλλος ο Πάσαρης, που τον πιάσανε οι παπάδες να πούμε και τον κάνανε να πούμε Άγιο. Σε 200 χρόνια, όπως κάνανε τον Άγιο Γιώργη Άγιο και τον Άγιο Κωνσταντίνο που οι άνθρωποι φάγαν πολύ κόσμο, αλλά μετανόησαν μετά. Μη σας φανεί παράξενο μετά από 200 χρόνια να κάνουν τον Παΐσιο, πώς το λέγανε, ρε. Τον Πάσαρη, λέω Παΐσιο. Τον Πάσαρη, τον κάνουν Άγιο και ακονομάνε. Μετανόησε και τον γύρισε στο Θεό. Ακοβλακίες, δηλαδή, αν μου φάει εμένα τώρα το δικό μου άνθρωπο να το κάνω και Άγιο από την άλλη μεριά. Λοιπόν, Κουφοντίνα, καλά είσαι εκεί. Βρέθηκε ένας μάγκας εισαγγελέας, λέει τέρμα οι άδειες. Προκλητικό αυτό. Και φυσικά να βγει ο Τσίπρας, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν με τον Κουφοντίνα, η αλήθεια είναι. Όπως ήταν και με τη Θύρα 10 παλαιότερα, ήταν με τον Κουφοντίνα. Αλλά του γύρισε την πλάτη τον Κουφοντίνα. Μόνο ο γιος του Βούτση έμεινε να τον χτυπάει την πλάτη. Και πήγαν φυσικά καμιά εικοσαριά τύποι κάτω στην Αθήνα, στη Βουκουρεστίου και στο Κολωνάκι και σπάσαν τις βιτρίνες. Τι σας έφτιαγαν ρε οι βιτρίνες των ανθρώπων στο Κολωνάκι να πούμε, επειδή να πούμε δεν αφήνουν να πάρει άδεια ο Κουφοντίνας. Και στο κάτω-κάτω της γραφής ο Κουφοντίνας τι δουλειά έκανε ο άνθρωπος εκτός από το να σκοτώνει 15-16 άτομα. Και μετά του κάνανε και επάγγελμα. Δηλαδή οι ληστές γίνανε ιδεολόγοι. Κατάλαβες, πάνε στην Πάνιθα, πάνε στις τράπεζες, ορμάνε, κλέβουνε και κάνουνε. Και άμα τους πιάσουνε, πάνε έξω από τις φυλακές και τους χειροκροτάνε. Αυτό δεν γίνεται, ρε φίλε. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το περνάμε και αυτό. Λοιπόν, το περνάμε και αυτό. 2-31-0, όλα 90. Οι γραμμές γεμίζουν. Νικητής των 9 και 20. Επαναλαμβάνω, είναι ο Φώτης Παπαδόπουλος. Επίθετο είναι αυτό, μου αδερφέ μου. 1.000.000 Παπαδόπουλου, πού να σε ψάξουμε να σε βρούμε εσένα. Είναι ο νικητής στο σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε τώρα κατά πόσο οι παοξίδες πιστεύουν στο κύπελο. Γιατί βλέπω μια πάρα πολύ μικρή και συγκρατημένη αισιοδοξία. Δεν ξέρω το λόγο αυτή τη μικρή συγκρατημένη αισιοδοξία. Αντιλαμβάνομαι εγώ από, και από τους ρεπόρτερ, αντιλαμβάνομαι και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι είναι λίγο χεσμεντένοι οι παοξίδες απέναντι στο παιχνίδι με την Ξάνθη και λέει λείπει ο Βιερίνια, μετράνε πάρα πολύ την απουσία του Βιερίνια στον τελικό αυτό και θεωρούν ακρογωνιαίο λίθο αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή ο Βιερίνια είναι μακριά από την ομάδα. Σώμα, πάρε τον πρώτο φίλο. Καλημέρα φίλε. Το χέρι. Έλα. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα φίλε, καμπάνα ακούγεσαι. Πάμε να, τώρα που λείπει ο Κουλιανός,
να ακούσουμε περισσότερο τον κόσμο. Για πες μας. Πάμε να τα πούμε οι δυο μας φίλοι. Οι δυο μας φίλοι μαζί πήραμε μεθαύριο την Πρωθυπουργία στην Ελλάδα. Κωστή, με τελικό, ο κοκοτελικός γιατί δεν θα γίνει χωρίς κόσμο, ρε. 3.000 αστυνόμοι από οξύδες, δεν υπάρχουν εκεί και οξύδες να κάνουν κερκίδα. Θα κάνουν κερκίδα οι αστυνόμοι. Οι αστυνόμοι, οι αστυνόμοι εκεί που μπορούν να κάνουν κερκίδα είναι έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Που θέλουν να κάνουν. Όχι, όχι, θα κάνουν, ρε, κύριε, κερκίδα, ρε, 3.000 θα είναι. Θα είναι αξίδες. 500 αξίδες θα κάνουν τώρα συστήματα να πούμε να έχουν εκεί να παίξουν κερκίδα. Κοίτα τώρα, ο Πρωθυπουργός φοβάται μην του τη στήσουν οι αστυνομικοί. Φοβάται. Κωστά. Φοβάται ρε φίλε, τι Κώστα, φοβάται, τι να σου πω τώρα. Τι να φοβάται ρε, αυτοί δεν ξέρουν τίποτα ρε, αυτοί ό,τι και να τους πει θα κάνουν ρε, αυτοί είναι βουτυρομπεμπέδες, μεγαλωμένα παιδιά από το σπίτι, από το σπίτι με κουταλάκι και πυρουνάκι. Ποιοι, για ποιους μιλάς, συγγνώμη. Δεν σημαίνει να φας με τα χέρια ρε φίλε, δεν θέλει να πάει με τα χέρια. Για ποιους, συγγνώμη, για ποιους αναφέρεσαι. Και για όλους, για όλους τους πολιτικούς, εδώ θέλει ανθρώπους που να είναι όρθιοι, όχι να κάνουν το σταυροπόδι. Κώστα, για άλλο σε πήρα, για τον Αντετοκούμπο ρε σε πήρα ρε Κώστα. Ο Αντετοκούμπο. Για πες μου ρε εσύ. Καταρχήν αυτό το, με το καλό παιδί, εγώ είμαι της άποψης, ζω τη ζωή μου παραδεισένια. Όταν πεθάνω και μετά σου έχω ξαναπεί, θα πάω στην κόλαση με τις αμαρτωλές. Μπράβο, μπράβο, με τις αμαρτωλές, ναι. Αλκοόλ, ναι, ναι. Ναρκωτικά, αλκοόλ, αμαρτωλές εκεί στην κόλαση. Τώρα ζω παράδεισο, εγώ να ξέρεις. Ναι. Πες μου λίγο τώρα αυτό με τα καλά παιδιά. Κανατσοχλάνει, κανένα κακό παιδί δεν θα φάνεις τίποτε. Ο Αντετοκούμπο το καλό παιδί, ξέρεις, είπε για την Ελλάδα, επειδή λίγοι είδαν τη συνέντευξη την τελευταία. Εγώ δεν ξέρω, λέει. Εγώ απλά γεννήθηκα στην Ελλάδα. Το απόγευμα πήγαινα, λέει, στον μπαμπά στο σπίτι και στη μαμά και είχαμε Νιγηρίας εμείς μεγάλωμα. Τη θρησκεία μας, τα πιστεύω της Νιγηρίας, απλά κατοικούσαμε γιατί βρήκαν οι γονείς μου δουλειά εκεί. Έτσι. Και ξέρεις γιατί του το είπανε. Γιατί το Greek Freak, αυτό το παρατσούκλι Greek Freak, το Greek, είναι μεγάλο όνομα. Το brand name του Greek είναι τρομερό. Εκεί στην Αμερική αν δεν είχε το Greek, Freak δεν θα γινότανε. Τώρα που έγινε Greek Freak, ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Αμερικάνος Freak τώρα, τέλος το Greek. Κοίταξε. Αυτοί οι Έλληνες, όχι απλά Έλληνες δεν είναι αυτοί, αυτοί μόνο κακό κάνουν. Freak. Όχι. Αυτοί κάνουν και ο Έλληνας, κακό, ο Έλληνας εμείς είμαστε μεγάλα ρατσιστόμουτρα. Γιατί το φτωχό είμαστε. Το μαύρο. Συμφωνώ. Το φτωχό. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά το μαύρο, τον Έλληνα, θα τον κάνεις αυτό να είναι που θα βγει και θα πει ότι μεγάλωσε και με την ελληνική νοοτροπία. Όχι, εγώ πήγαινα σχολείο και το μεσημέρι, πήγαινα προπόνηση και το απόγευμα Νιγηρία στο σπίτι, δεν ξέραμε τι σημαίνει Ελλάδα. Ευχαριστώ Κωστή, να είστε καλά. Έχουμε καλημέρα. Τον νικητή στη 251 γραμμή. Βγάλτε τον. Χαίρετε κύριε. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε. Είσαι ο Φώτης Παπαδόπουλος. Ο ίδιος. Μα επίθετο είναι αυτό, μόνο αδερφέ μου. Δεν το έκανες. Φώτης λέει Παπαδόπουλος. Έλα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είστε απίθανοι, σας ακούμε όλη μέρα. Τι απίθανοι, ο άλλος πήρε το αμάξι να πάει στην κηδεία με τον άλλον. Εντάξει, το κηδεία δεν έκανα, σιγά, τι να κάνω. Θέλω να φέρει κύπελο μετά από κηδεία αυτός. Ποια κύπελα. Πού δουλεύεις, ακούω γυναικείες φωνές. Δεν δουλεύω. Δεν δουλεύεις. Όχι, άνεργος. Σε μαγαζί είσαι. Ναι, σε ένα καφέ, πίνω καφέ. 9:21 γεμάτο το καφέ. Καφέ γεμάτο, ναι. Ναι. Αυτά βλέπουν από την τέτοια και τα πλημμόνια θα πάνε στο γόνατο. Αυτά τα σάλια με τον Αντετοκούμπο πώς τα κρίνεις φίλε, εσύ, για πες μου. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δεν είναι σάλια. Σάλια είναι, τι, αλήθεια είναι. Σαλιάριδες Έλληνες, βρήκαν τον πλούσιο τον Αμερικάνο. Ναι, βρήκαν τον μαύρο τον... Έλληνας. Έτσι. Πάμε. Ράψα ακούμε όλη μέρα, να ξέρεις. Αυτό είναι. Οκ. Okay. Πολλές γκόμενες ακούω, πολύ φαν. Σε ποιο μαγαζί είναι αυτό, 9:20. Σικές. Σικές είμαστε. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν. Hola, ¿qué tal? Soy. Me parece que alguien me está criticando porque voy a bailar el Laos en minifalda. Dicen que el Laos está anticuado. Dicen que el Laos es algo de viejo. Dicen que la minifalda está pasada de moda. Pero a mí que me importa, yo estoy libre. Hago lo que me gusta. Bailo, canto, me río y me visto como quiero. Εντάξει τώρα το μικρόφωνο. Σε μένα ρε τυχαίνουν όλα γάμο. Μην βρίσω τίποτα. Πάρε τις γραμμές. Εντάξει μεγάλε. Λοιπόν πάμε επόμενη γραμμή. Τι θα γίνει σε μικρόφωνα φαλακρά. Σταματάνε να πούμε. Έλα φίλε ναι. Πάρε ρε γραμμές ρε. Έλα φίλε. Χάλασαν και οι γραμμές. Τι στα διάλο πέσαν όλες. Φέρε μία γάμο. Δυνατό ρε φίλε. Έλα ρε φίλε ναι.
Καλημέρα, ραπ. Καλημέρα, φίλε. Πάρτε άλλοι τέσσερις, πέσατε. Λέγε, ρε φίλε, λέγε. Πάω για το κούμπο πρώτα. Δεν έχω τίποτα με το παλικάρι, με τη χώρα τάχω. Γιατί έναν άνθρωπο που τον είχες παραπεταμένο και φτυμένο και ξαφνικά επειδή μεγαλούργησε πας να το εκμεταλλευτείς. Α, δεν φταίτε το κούμπο. Εμείς φταίμε. Αυτό λέμε. Ναι. Δείχνει το επίπεδό σου. Δεύτερον, είμαι πολύ αισιόδοξος, δεν είμαι απεσιόδοξος για δύο λόγους και για όσους έχουν παίξει τόπι. Ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει αγώνα που δεν έχει να βάλει γκολ από τον Νοέμβριο του 17, από τον Νοέμβριο του 16, συγγνώμη, στο μάτς με την ΑΕΚ. Το 1-0 που έχασε στο ΆΚΑ. Οπότε η ομάδα σκοράρει. Και δεύτερον, κάτι το οποίο στους τελικούς παίζει μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία. Όταν έχει χάσει δύο συνεχόμενους τελικούς από τον ίδιο αντίπαλο, αν μη τι άλλο, την ψυχολογία την έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, σωστό. Σωστό αυτό που λες. Επειδή ο τελικός είναι ένα παιχνίδι και είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας, τουλάχιστον στο κομμάτι της ψυχολογίας, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί. Το ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι κάποιοι, όπως λες, λίγο απεσιόδοξοι, μόνο καλό κάνει στην ομάδα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι, νιώθω ότι... Η ομάδα δεν θα πάει. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι η φόρμα καλύτερη ποιος έχει, ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ? Ο ΠΑΟΚ. Σε φόρμα είναι καλύτερη. Γιατί έχει σταθερότητα. Ναι. Γιατί έχει σταθερότητα. Ναι. Οι άλλοι είχαν σκαμπανεβάσματα, λες. Εννοείται. Σκαμπανεβάσματα και σε όλα τα ντέρμπι ήταν ανύπαρκτη. Και αυτό ντέρμπι είναι. Ένα παιχνίδι είναι φυσικά. Είναι τελικό. Δεν μπορεί να ξέρει. Γνώμη για Κουφοντίνα, αναρχικό Κουμούνες, που σπάνταξε τις βιτρίνες και ο εισαγγελέας που... Έκανε μία δήλωση εχθές ότι τον έχουν... Είναι τέτοιο, πώς το λένε, απαράδεκτο, λέει η κράτησή μου, το ότι με έχουν, λέει, κάτω στο υπόγειο δίπλα στο νεκροτομείο. Ρε μεγάλε, οι γονείς των παιδιών που ήταν έξω από το νεκροτομείο για να κάνουν αναγνώριση τα παιδιά τους που έφαγες εσύ, πώς νιώθανε? Με άλλα λόγια, τον Κουφοντίνα τον υποστηρίζουν καμιά 200 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό κατάλαβες, ε? Έλα, ρε, τους ξέρουμε. Και αυτούς που πιάσανε, λέει, εχθές εδώ, κάποιους κρατήσανε γιατί δεν είχαν, λέει, τα έγγραφα, λέει, παραμονή στη χώρα. Έλα τώρα, εντάξει. Η αναρχία κάποτε ήταν ιδεολογία. Τώρα έχει γίνει... Μη το πεις. Επόμενη γραμμή. Άντε. Γνώμη για Κουφοντίνα, αντε το κούπο, τελικό κυπέλου και αν πιστεύετε ότι η Τσέλσι πέρασε δίκαια χθες. Έλα, Ραπτόπουλε μου. Καλέ μου άνθρωπε. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, χρυσέ μου άνθρωπε. Λοιπόν, Κουφοντίνα σε 700 μέτρα κάτω από τη γη. 700 μέτρα κάτω από τη γη, Κουφοντίνα. Μέσα, ούτε οξυγόνο να παίρνει, τίποτα. Ωραία, δεν το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, ο τελικός θα ολοκληρωθεί. Ναι. Θα πάρει και η ΑΕΚ το κύπελο. Ναι. Οι δυο συμπεθέρια του μεγάλου Τσίμπρα θα ικανοποιηθούν και οι δύο. Ο ένας γιατί έχει φίλο το Φλαμπουράρι. Ναι, και ο άλλος. Τον πατέρα του Τσίμπρα. Ο άλλος είναι το δεξί του χέρι και με τα ΜΜΕ και με τις δουλειές που έχει πάρει είναι αβανταδόρος της κυβέρνησης. Θα ικανοποιηθούν και οι δύο. Ναι. Και θα κλείσει μια χαρά το έργο. Επίσης το έργο θα κλείσει γιατί αγωνιστικά αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Ναι. Παίζουν όλοι τις παίκτες, πολύ σημαντικό. Γιατί είναι καλύτερη, εξήγησέ μου το. Πώς το είναι, ποδοσφαιρικά, πώς το ερμηνεύεις αυτό. Ποδοσφαιρικά. Ναι. Είναι καλύτερη γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει τις απουσίες που έχει ο ΠΑΟ και έχει μεγαλύτερη συνοχή. Εάν έπαιζαν Μαωρίτσιο Βιερίνια, θα σου έλεγα ότι θα το πάρει ο ΠΑΟ 100%. Άρα ο Λιβέιρα Σάκοφ δεν το μετράς σαν το Μαωρίτσιο, ας πούμε. Όχι, με τίποτα. Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτούς τους παίκτες. Αυτός ο παίκτης που κάνει 12 εκατομμύρια για μένα με κάνει και γελάω όταν βλέπω τον Αζάρ, εκείνος πόσο πρέπει να κοστίζει, 500 εκατομμύρια. Ομιλάς για τον Ολιβέιρα τώρα εσύ. Ναι. Δεν μπορεί αυτός ο παίκτης. Έχει ένα καλό πόδι δεξί στα φάουλ αυτός. Ναι, δεν έχει όμως αυτό το τζαμπουκά, τη μαγιά του Βιερίνια και του Μαωρίτσιου ειδικά, που είναι η θέση του. Ναι. Δεν μπορεί. Με αυτές τις απουσίες ο Πάπου δεν έχει καμιά τύχη κάτω. Και δεδομένων των πολιτικών καταστάσεων πρέπει να ικανοποιηθεί και ο Μελισσανίδης. Είναι απλά τα πράγματα. Το πας εκεί. Ναι, και θα μοιραστεί πολιτικά το έργο, πάρει ένα τίτλο στο Βόρειο Ελλάδα και ένα στη Νότιο, να έχει το κεφάλι του ήσυχο ο άλλος. Γιατί σε λίγο, σε 10 μέρες θα συντριβεί. Θα συντριβεί στις εκλογές. Κατάλαβες. Πάμε σε ένα τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Έλα, φίλε. Πάρε τον άλλο. Ναι. Καλημέρα. Εσύ που είσαι στα μάξη, καλημέρα. Το ράδιο Μετρόπολης πήρα. Μάλιστα, κύριε. Ζωντανά είμαστε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, φίλε μου, Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο, Κουφοντίνα, πάω ΚΑΕΚ και Τσέλσι θέλω. Αυτά τα τέσσερα θέματα, ναι. Λοιπόν, Αντετοκούμπο.
Νομίζω είναι ό,τι πιο χαρακτηριστικό για τον Έλληνα. Μπράβο. Δηλαδή ό,τι καλό βλύει σε κάποιον πρέπει να το κατηγορήσει, να το θάψει, χωρίς να κοιτάει τον εαυτό του. Δηλαδή προτιμάει να θάψει τον άλλον παρά να κοιτάξει να γίνει αυτός καλύτερος. Κάντε μου Λιανά. Ποιο Λιανά δεν γίνεται. Είπαμε να ψοφίσει η καθήκα του αλουνού που είπε και ο Χριστόδουλος. Δεν μας ενδιαφέρει εμείς να πάμε μπροστά με την αξία μας. Μας ενδιαφέρει να μην πηγαίνουν οι άλλοι μπροστά. Δεν είπε τίποτα καινούργιο ο φιλόσοφος Χριστόδουλος. Εξάλλου αυτά το ξέρουμε και εμείς που δεν είμαστε αρχιεπίσκοποι να πούμε. Δεν έχουμε χρυσά κουμπιά. Λοιπόν, αυτό ακριβώς ισχύει και για τον Αντετοκούμπο. Βρέθηκε ένα παιδί μεγάλωσε στην Ελλάδα. Δεν θα πω ότι είναι Έλληνας 100%, αλλά και μόνο σε συνεντεύξεις που έχω ακούσει κάποια πράγματα που έχει πει για την Ελλάδα, ο άνθρωπος συνεξιάζει την αυτή την πατρίδα. Και να μην τη θεωρεί πατρίδα του, τη θεωρεί δεύτερη του πατρίδα. Ωραία, στον Αντετοκούμπο. Εμείς σαν Έλληνες, αν ήταν φτωχός ο Αντετοκούμπο, θα λέγαμε καλά λόγια γι' αυτόν. Ή θα το λέγαμε βρωμόμαυρο. Όπως το λέει, όπως λέγα τον Μπόκο Λόκο, το φίλο μου, στις οικές επάνω. Συγγνώμη για την έκφραση, σκυλάραπα θα τον λέγαμε. Άρα εδώ δεν κατηγορείται ο Αντετοκούμπο, κατηγορείται το λαμόγιο Έλληνας. Ο οποίος είναι, ρατσιστής κατά συνθήκη. Πάντα. Αν καταλάβατε καλά, η αντίθεσή μου με τον Αντετοκούμπο δεν έχει να κάνει με το παλικάρι. Έχει να κάνει με τους Έλληνες, οι οποίοι άμα δούνε πλούσιο αλλοδαπό, του κάνουνε να μην πω τι, ενώ αν δουν φτωχό αλλοδαπό, λένε είναι ελαδρομετανάστης να πάει στο διάλογο κτλ. Αυτοί είναι οι Έλληνες, αυτοί είμαστε. Συμφωνώ απολύτως 100% μαζί σου. Σαν τους Χρυσαυγίτες. Έξω οι ξένοι, μέσα οι ξένες. Δεν υπάρχει Χρυσαυγίτης που να μην τα έχει φτιάξει με ξένοι. Είναι, έχει πάρει κανένας Χρυσαυγίτης καμιά πόντια ασχημογυναίκα μαύρη από το Κιλκής. Κανένας. Όλοι κάτι μοντέλα και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά μας πουλάτε τώρα Ιταλίδες, Αλβανίδες, ξέρω εγώ, ό,τι άλλο θα πω να πούμε, πέρασαν από τα κρεβάτια των Χρυσαυγητών. Άστε τώρα. Για Κουφοντίνα, για Κουφοντίνα θέλω. Καλό παιδί. Δίκια φωνάζουν οι όμοιοι του. Ο Κουφοντίνας πήρε και ο προηγούμενος που μίλησε, που είπε ότι παραπονιέται, λέει, γιατί τον έχουν δίπλα στο νεκροτομείο. Μα δίπλα στο νεκροτομείο είναι 15 άτομα που έχει σκοτώσει αυτός. Δεν κατάλαβα. Δεν το λυπόμαστε. Το πρόβλημά του πού είναι. Κανένα, είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Ακριβώς. Άρα κανένα πρόβλημα. Άσε που για μένα, προσωπικά για μένα, έπρεπε να είναι και αυτός στο νεκροτομείο και όχι δίπλα. Έπρεπε να υπάρχει δηλαδή η θανατική ποινή κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Φυσικά. Για τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Θάνατος λοιπόν. Διάλειμμα εγώ. Ανοίγουμε γραμμές μετά. Λοιπόν, μπείτε στην κοινωνία του ποδοσφαίρου. Σμαράγδα Καρύδη με Μπασάκου εδώ μαζί μας. Α, και δεν. Στον Πόη την πιάνει την Καρύδη. Μα σε πρέπει σε ρίχνει η Καρύδη. Ένα Πόη είσαι με τη Σμαράγδα. Για πες. Τι να σου πω. Ένα Πόη λέω. Εδώ. Ένα Πόη, αλλά σε ρίχνει μια δεκαετία. Πόσο χρόνο είσαι, 40. Για ποιο. Όχι, δεν φτάσαμε ακόμα. Για ποιο από τα θέματα θες να σου πω εγώ. Αντετοκούμπο, Τσέλσι. Πάω ΚΑΕΚ, τι θες. Κάτσε το επόμενο μισάριο, αν είσαι γραμματεία όμως. Είμαι, ναι. Είσαι πολλαπλό, είσαι παίκτης για όλες τις θέσεις. Τι να κάνω. Θα τα πούμε εκτός αέρα τότε. Κωστάκι μου. Έτσι. Βιτσιράπης, Κωστής Ραπτόπουλος μόνος του στο δρόμο, πρέπει να έχουν περάσει τα δεύτερα διόδια, αυτά τα καθάρματα να πούμε, ο Κουλιανός με τον με τον Πετρωτό και τον Ζαΐρη, με δύο διαφορετικά αυτοκίνητα πάνε τα πουλάκια μου, για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουν χωρίς Πόκο Λόκο και χωρίς Κωστή Ραπτόπουλος στο τελικό και τι μανούρες μπορεί να γίνουν εκεί πέρα. Πάντως αν από τα τελευταία Σαββατοκύριακα πριν την έλεγξη προτεϊμασιών και τα λοιπά, θα περάσουμε ένα βαρύ καλοκαίρι, το οποίο εμένα δεν με συμφέρει καθόλου. Χωρίς μπάλα, χωρίς τίποτα. Έχουμε κουφοντίνες βέβαια, έχουμε τετοκούμπους βέβαια. Έχουμε βούρτσιδες, έχουμε πολιτικά θέματα. Έχουμε κάτι εκλογές εκεί που δεν ασχολείται κανένας. Θα πας να ψηφίσεις, εσύ υποψήφιος δήμαρχος. Δημοτικός σύμβουλος. Με τη δημιουργική αλλαγή. Με τον Κωνσταντίνο Καρπούζη. Και είσαι ο Ιωάννης Διτσιράπης, ο μοντελοπνίχτης του αθλητικού Μετρόπολης. Λοιπόν, να ακούσουμε το κοινό. Θέσαμε ερωτήματα και επειδή. Εδώ υπάρχει ελευθερία απόψεων, μπορείτε να πείτε ό,τι γουστάρετε χωρίς να βρίσετε, να αιτιολογήσετε την άποψή σας. Πάμε στον κόσμο να μας πει για τα θέματα που θέσαμε με τον Νίκο Κουλιανό, ο οποίος σήμερα ήταν μισός μαζί μας. Χαίρετε κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μισός τα νέα, χρόνια πολλά. Μπράβο, χρόνια πολλά. 93 χρονών. Να είσαι γερός. Άλλα 15.000 χρόνια να ζήσεις. Λέγε αγόρι. Λοιπόν, λέγε.
τι θέλετε να σας πω, ποιο είναι το πρόβλημα, για τον ΠΑΟΚ ή για τον Φωτίνα. Λέω, δίκαια πήγαν και σπάσαν τις βιτρίνες οι αναρχικοκομμουνιστές και ζητάνε καλύτερες συνθήκες για τον ομοιοειδιάτη τους Κουφοντίνα, ο οποίος σκότωσε καμιά 17-18 άτομα, αλλά έχει γίνει εθνικό σύμβολο για ορισμένους. Για πείτε μας. Ακούστε παιδιά, ναι. Επειδή έχω ζήσει κατοχή, ναι. Και τα φρούτα όλα, ναι. Τα φρούτα με συγχωρείτε για να μην εκφράσω διαφορετικά, μη. Ναι. Τα έχω ζήσει από κοντά. Σωστό. Για πείτε μας την... Πήγανε 1000 χρόνια πίσω, ναι. Την Ελλάδα. Ναι. Θέλετε να σας πω συγκεκριμένα τι κάνανε. Να μου πείτε ό,τι θέλετε, χρυσέ μου άνθρωπε. Άκουσε να δεις. Ναι. 1943. Μάλιστα. Φαίνεται το καταφύγι με 700 οικογένειες. Ναι. Γιατί κάναν δίθεν αντίσταση αυτή. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον. Στη σημερινή οδός Βίζοντος και Άθωνος, ναι. Υπάρχει μια βίλα του Μοσκό. Μάλιστα. Καπνέμπορος. Ναι. Εκεί εκτέλεσαν ένα παλικάρι 30-35 χρονών. Ποιοι? Αυτός, εννοείται, ποιοι. Η κομπλή. Τότε το εφεδρικό. Ναι. Λοιπόν, αυτός, ο εκτελεστής, κρίθηκε στο σπίτι μου. Η μάνα μου ισχυρωμένη είδε ποιος είναι. Βγάζει την καμπαρτίνα του και σκόνεται και φεύγει. Στην καμπαρτίνα του μέσα είχε ένα πλακέ. Πάει και το ρίχνει στο βόθρο η μάνα μου. Ήταν κομμουνιστής. Ναι, τι ήταν ρε παιδιά. Ναι. Φυσικά, αυτοί οι άνθρωποι κατέστρεψαν πίσω την πήγαν 1000 χρόνια. Μάλιστα. Ένα άλλο. Άλλο. Είμαι το 1948, ναι. Και υπηρετώ στην αεροπορία στο Σέβες. Μάλιστα. Το εφεδρικό ήταν στο Κορτιάτι, ναι. Και από εκεί βομβαρδίζουν το Σέβες. Ναι. Λόγω της τότε εποχής, ναι. Δεν υπήρχαν οπλοπολιβόλα ή στην, πώς να πω, που να μπορούν να φτάνουν από το Κορτιάτι στο Σέβες. Οπότε. Και γίνεται συναγερμός, ναι. Και κρυβόμαστε εκεί. Θέλετε να σας πω κι άλλα. Όχι, αλλά δεν τους εκτιμάτε και πολύ. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν. Δεν τους εκτιμάτε τους κομμουνιστές και πολύ, λέω, αυτό βλέπω. Φυσικά. Ναι. Με έχουν πρίξει το κόρη, ήταν 14 χρονών αυτοί. Όταν ερχόταν στο σπίτι μου καθημερινά και μου λέγανε να γραφτώ στην επόμενη. Και έτρωγα να πιάνω το φαγητό. Τι σας μίλησε άλλη, τι θέλω. Έχω χάσει αξιωματικό του ελληνικού στρατού, ο οποίος ήταν με το κίνητο του Βενιζελικού, τον διώξαν. Επανήλθαν αυτοί στον Ιταλικό πόλεμο. Να σε καλά, καλημέρα. Δεν τους εκτιμάει. Δεν τους εκτιμάει. Δεν τους εκτιμάει τους κομμουνιστάς. Μάλιστα. Αλλά και τον Κουφοντίνα δεν τον εκτιμάει. Μάλιστα. Μάλιστα κύριε, ναι. Έλα Μακεδονία μου. Έλα Μανούλα μου. Έλα Θεσσαλονίκη μου. Μαουρίσιο λοιπόν, μου. Ναι. Ο προπάπος του Αντιτοκούμπου ήταν στο γράμμα Βέτσι επάνω. Ναι. Έφτιαξε κομμουνιστές. Ναι. Πολέμησε. Βέβαια. Έτσι. Σαν δεν τρεπόμαστε λέω εγώ. Και όχι. Καλά δεν καταλαβαίνεις. Αηδίες. Δεν καταλαβαίνεις. Κάνουν Αμερικάνοι. Παίζει ένας άλλος στο χείο στο Ρόκετ, ένας ο Καπελά. Είναι Ελβετός. Ναι. Εν τω μεταξύ είναι Πίσα. Άμα θα τον δεις Πίσα. Ελβετός Πίσα, ναι. Ελβετός Πίσα. Είδες τι κάνουν αυτοί, παίρνουν εκεί επειδή έχουν πολυφιλετικότητα, σε παρουσιάζουν ο Έλληνας, ναι. Ο Ιάπωνας, ο Ελβετός, ναι. Και πουλάνε αυτοί μέσα εκεί. Πουλάνε. Εκεί πήρε. Το Greek πούλησε εκεί πέρα, Κώστα. Ναι. Πούλησε. Δεν το κάνανε εκεί πέρα κανονικά. Αλλά πρέπει να μάθουμε, πρέπει να ρίξει ο παππούς του καναδιού του Φεκές έριξε γραμμοβίτσι επάνω. Ναι. Γελάζε. Τι να κάνω. Και φοβερή φόρμα χθες, Κώστα. Είχες φοβερή, μαύρη, μ' άρεσε. Ναι. Καλή. Τι σήμα ήταν πάνω. Sheffield United. Manchester ήταν. Sheffield. 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 Δεν φαινόταν καλά, αλλά καλή. Ο φίλος μου ο Μάικ. Είναι προπονητής στην ΚΑΠΑ 20 της Sheffield. Ναι, έχω ξανακούσει για αυτό το παιδί. Ήταν στην ΚΑΠΑ 20 με τον Guardiola στη City και πήγε στη Sheffield ο φίλος μου ο Μάικ. Ανταλλάσσουμε απόψεις ποδοσφαιρικές. Μιλάμε για ένα φοβερό παιδί. Θέλει να γνωρίσει τον Καλαϊτζίδη, τον Δημήτρη, να δει την παράλλαξη του 4-4-2. Μου είπε ο Καλαϊτζίδης να έρθει το παιδί να ανταλλάξουν απόψεις. Φοβερό παιδί. Ναι. Να το φωνάξεις άμα έρθει η Ελλάδα καμιά φορά, να το φωνάξεις. Ναι, περιμένω αυτές τις μέρες να κατέβει για να τα πούμε, ναι. Έγινε, άντε τα λέμε κοντά. Bye bye.
Όσοι είναι στις γραμμές, όσοι προλάβουν. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Από Αριδέα, Αλμοπάρα. Γεια σου, Αλμοπέ. Άκου, λίγο θα σε πάω αλλού στις πιο προηγούμενες μέρες. Δεν πρόλαβα να πάω. Δεν πειράζει, πες. Προχθές λέγατε για τον Ηρακλή. Ναι. Λέγατε για το αφημί, ποιος θα το πουλήσει. Ο Παπαθανασάκης λέγατε εσείς. Μπερδεύτηκε ο Κουλιανός. Μπερδεύτηκε. Απαδόπουλος ήθελε να πει και είπε Παπαθανασάκης. Απαδόπουλος, όχι ο Απαθανασάκης. Εντάξει, ωραία, πάει αυτό. Για το Μέση που λέγατε προχθές με τον Γρηγόρη. Ναι. Που λέει έτρεξε 11 χιλιόμετρα. Επειδή έγραψε εγώ, εχθές έκανα 50, σε 50 λεπτά έκανα 5 χιλιόμετρα με χαλασμένο γόνατο, περπατώντας. Ας τώρα μόνο τον κόκκινο, δεν είναι... Άμα ζοριζόμουν και εγώ θα έκανα 11 χιλιόμετρα. Ναι. Επειδή έγραψε και ένα τελευταίο, θα ήθελα να δω δίδυμο το Σαρόπουλο με το Γρηγόρη. Ένα δίωρο να μυρίσει καμένο φρένο όλη Θεσσαλονίκη. Ο ένας να τρέχει, ο άλλος χειρόφρενα. Καλό Σαββατοκύριακο, Κωστή. Έτσι, έτσι. Πάμε. Έλα, βίλε. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Περιμένω έναν υποστηρικτή του Κουφοντίνα. Ναι. Περιμένω. Γεια σου, Ραπτόπουλε. Γεια σου, Βίλε. Αποστόλης Αλεξάνδρεια, ΑΕΚ. Γεια σου, Γιδά. Έλα, έξι. Δες, λέγε, τι βλέπεις. Θέλω να πω ένα για τον τελικό και ένα για τον Αντετοκούμπο. Να πεις. Για τον τελικό πιστεύω ότι θα το πάρει η ΑΕΚ με δυσκολία, γιατί θα απεκτήσει την ψυχή και έχω την εντύπωση ότι το 80% της ψυχής του ΠΑΟΚ ήταν ο Βιρίνια. Θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό. Ναι. Μέσα και δύσκολα, έστω στην παράταση, έστω έτσι, αλλιώς θα το πάρουμε. Ναι. Τώρα για τον Αντετοκούμπο, μου θυμίζει ένα παλιό ανέκδοτο, το πω γρήγορα. Πάει ένας στη Ρωσία σε ένα μπαράκι, κάθε δίπλα από έναν άλλον, παραγγέλνει δύο βότκες στη σπίτι στο φτερό, κατησία μονορούφη, ζει το Ρωσία. Τον κοιτάει μια ο άλλος, έφυγε ράκι, μην κάνεις δαμάς, αφού δεν είσαι Ρώσος. Ω, μάντε, λάθη, αυτός φεύγει. Την άλλη μέρα ξανά τα ίδια, ένα μπουκάλι βότκα, το πίνει μονορούφη. Ζήτω η Ρωσία. Του λέει ρε φλαράκι, μην κάνεις να μάρεις, λέει, αφού δεν είσαι Ρώσος. Πω, πω, τρελάθηκε αυτός. Πάει την τρίτη μέρα, δυο μπουκάλια βότκα μονορούφ, που χορεύει και δυο χορούς Ρώσικους, ζήτω η Ρωσία. Του λέει ρε φλαράκι, λέει, αφού δεν είσαι Ρώσος. Λέει, ναι ρε, δεν είμαι Ρώσος, πού το κατάλαβες. Λέει, Ρώσος μαύρος δεν υπάρχει, ρε μεγάλε. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω. Τι να πω. Κάπως έτσι έγινε η φάση, μου φαίνεται. Τώρα, το παιδί τιμή μας που μας δηλώνει Έλληνας, αλλά εντάξει, δεν γίνεται να γίνει. Δεν έχουμε, φίλε. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο συμπεριλάβει τους ξένους ανάλογα πάλι και με τα συμφέροντά μας. Δηλαδή έτσι, καπιταλιστικά έτσι φερόμαστε και στη σχέση μας με το αλλοδαπό στοιχείο, να πούμε. Δηλαδή είναι φτωχός να πάει στο διάλο, είναι πλούσιος έλα μέσα. Είναι έτσι, έτσι. Ή θα είσαι ελληναράς έξω οι ξένοι ή θα είσαι διεθνιστής. Τα μεσοβέζικα εμένα δεν μ' αρέσουν. Στο ρίζες η καζίνο θα πάει η κυρία Νανοπούλου Εύη. Γεια σου Κώστα. Να σε καλά. Κώστα. Βίβα ΑΕΚ. Βίβα ΑΕΚ. Βίβα ΑΕΚ λες. Η κυρία Νανοπούλου Εύη θα πάει στο Ρίζενσι Καζίνο. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Νεκροθάρτη, πρώτη φορά σε ακούω σήμερα να μιλάς σαν Έλληνας. Γουστάρω πάρα πολύ, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πρώτο βέβαια. Πολύ ωραίο σήμερα. Λοιπόν, πρώτο Αντετοκούμπο. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να πούμε πολλά πράγματα. Ναι. Δεν τον καλεί στην εθνική. Τον κλείνει στην πόρτα της εθνικής για αυτά που είπε. Και αυτά που θα πει. Τι έτσι είπε. Δεύτερον, οι διαδηλώσεις που κάνουν αυτοί όλοι. Αυτοί όλοι, ναι. Ναι, είναι όλοι πληρωμένοι. Ναι. Απόδειξη. Ναι. Αυτοί οι τρεις αλλοδαποί τι γυρεύουν, τι ξέρουν για τον Κουφοντίνο και αυτά. Είναι αναρχικοί αλλοδαποί. Και πού ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι είναι, ποιος είναι ο Κουφοντίνας και ένας πάθος. Του λένε άλλα εδώ, πάρε από 100 ευρώ. Λοιπόν, άκου εδώ. Τι να σε έτσι καλώς, πάρε από 100 ευρώ και σπάει στα ζάμια. Θες να ακούσεις κάτι να γελάσεις. Ναι, για τραυμακού. Μια μέρα ήρθε εδώ η θύρα 10 να κάνει ένα διάγγελμα. Να διαμαρτυρηθεί για κάτι. Και μπήκαν μέσα 30 άτομα. Βλέπω και έναν ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Του λέω, εσύ πώς είναι δυνατόν. Λέει, εγώ λέει δεν είμαι, λέει Έλληνας. Ωραία, λέω. Είσαι Ηρακλής. Όχι, λέει δεν είμαι Ηρακλής. Τι δουλειά έχεις, λέω με αυτούς εδώ. Αυτή είναι Ηρακλής, λέω. Λέει, εγώ πάω που γίνεται μανούρα, λέει να πούμε. Α, τέτοιος είσαι, του λέω. Λέει, ναι. Θα κεράσεις, λέει τίποτα. Λέω, κεράζω, τι θες. Κατάλαβες. Λέω, εσύ τι κάνεις εδώ. Μα δεν είμαι Ηρακλής. Τι δουλειά έχεις, αυτή είναι Ηρακλήδης, λέω. Έχουν ταλγκά οι άνθρωποι. Λέει, εγώ λέω πάω που γίνεται μανούρα. Λοιπόν, και να σου πω για τον Ηρακλή χτες που είπες πήρε και δεν μπορούσα να σε πιάσω. Λες για τον Παπαδόπουλο που δεν τους πληρώνει και δεν τους κάνει και να τον κυνηγήσουν που είναι οι ψάπτες κλπ. Κλπ. Πώς τη λένε αυτή την... Λοιπόν, αυτοί που κάνουν πτωχεύσεις κάθε χρόνο εκατοντάδες Έλληνες, πού είναι αυτοί που
κύριε, είναι υπεύθυνοι. Να πάνε οι κομμουνιστές που πάνε σωστά έξω από τα μαγαζιά. Ναι, και έξω από, ναι, και έξω, και έξω από τα δικηγορικά γραφεία και καλά κάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Να πάνε και έξω από τα σωματεία τα οποία πτωχεύουν και αλλάζουν αφημί. Και να πούνε και για τον παίκτη που είναι και αυτός εργάτης. Γιατί δεν είναι ο Αζάρα αυτός και ο Πέδρο. Να πούμε και ο Ρονάλντο αυτοί οι οποίοι χάνουν τα λεφτά τους. Είναι φουκαράδες αυτοί. Παίρνουν 10 χιλιάρικα και 20 και 30 το χρόνο. Φουκαράδες είναι οι παίκτες αυτοί. Τι να κάνουμε, να πιάσουμε τον Παπαδόπουλο να τον πνίξουμε. Όχι. Λοιπόν, αυτοί που κάνουν πτωχεύσεις ονόματα που ήταν στον ΠΑΟΚ μέσα και κάναν τους ωραίους και τους πλούσιους και δίνανε εγώ με ο Λεφτάς και το βάζανε εκεί στις πρώτες θέσεις και στις εφημερίδες, ξαφνικά πτώχευε και όλοι οι υπάλληλοι του ήταν στους δρόμους. Φύγαμε. Όταν είσαι αριστερός και πηγαίνεις να πούμε για όλους τους εργαζόμενους, θα πας και στους παίκτες. Δεν είδα κανένα κομμουνιστή αριανό, Ηρακλειδέα, ΑΕΚΤΖΙ. Να πάνε και να πούνε όχι η εταιρεία να χάσει τα λεφτά ο παίκτης. Παρά τα αυτά πήγαν με τις εταιρείες. Αυτό μπολιάστηκε στο μυαλό σας ρε κορόιδο. Και όταν θα κλείσουν οι υπόλοιπες εταιρείες που μείναν στην Ελλάδα και είναι λίγες και φύγουν στα Σκόπια και δεξιά και αριστερά, θα το θεωρήσουμε λογικό. Μια νέα εταιρεία σαν τον Ηρακλή δεν θα και αυτή που κλείνει, κορόιδο. Και είναι δυνατόν να είμαι εγώ υπάλληλο σε μια εταιρεία, να κλείσει η εταιρεία, να βρίζω το αφεντικό και μετά να πηγαίνω και να λέω οι παίκτες να μην πληρωθούν. Ότι βολεύει τον πισινό μας, ε! Πάμε στον κόσμο, ναι! Ναι, καλημέρα! Καλό στο φίλο μου, τον αδερφό μου! Τι γίνεται? Καλά, αγόρι μου, ξύπνησες νωρίς. Ναι, νωρίς, γιατί κάναμε σε έργο στο αυτοκίνητο τώρα, το σέντο ύπησα. Ναι. Λοιπόν, και που λέτε και το σπίτι, θα πάρω ένα στην πόλη μέσα, ο πατέρα μου το πουλάει. Ναι. Πρέπει να κάνω τα αυτά. Λοιπόν, θα έρθω 23 του μηνός. Να πάμε 24 στη Θάσο επιτέλους, αξιολαμπικά να κάνω κανένα μπάνιο. Ναι, και πισίνα ο κοντός εκεί. Εκεί πισίνα, ναι. Επειδή έκανε το τουάζι μεγάλη Τετάρτη και περάσανε δύο εβδομάδες τώρα και δεν μπορώ ακόμα να το βάλω στον ήλιο, δεν μπορώ να κάνω μπάνιο εδώ. Εντάξει. Είναι και καιρός χάλια. Συνεφιασμένος είναι εδώ και έτοιμος να βρέξει πάλι. Έπεσε η ψυχολογία σου, ναι. Λοιπόν, η ψυχολογία μου έπεσε για το σπίτι, για το που είπαμε πολύ που το πουλάει, τέλος πάντων. Άλλο θέλω να πω, ναι. Θα το πω άλλο να πω, πιστεύω ότι εμείς θα κερδίσουμε κύριε Αξί Καστοριανή και κύριε Original. Είμαστε καλύτερη ομάδα, έχουμε καλύτερους παίκτες, μπορεί να είσαι πιο φορμαρισμένοι τώρα, αλλά είμαστε και εμείς, είμαστε ένας αγώνας είναι και νομίζω θα φτύσει άμα η Άγια να το πάρει, άμα το πάρει. Φοβάσαι, άμα το πάρει Άκη θα φτύσει αίμα να το πάρει. Το φοβάσαι. Δεν με νοιάζει το κύπελο. Τα προσθήματα με νοιάζουν και εγώ τσάμπες λίγκα επιπτέλου να πάρει στο κύπελο. Να δούμε πώς θα πάμε στους ομίλους. Γιατί η Άκη βγήκε πέρσι και έκανε το νίκη δεν έκανε. Ούτε βαθμό δεν πήρε. Φύγε, πάμε στον επόμενο κύριο. Γεια χαρά, σε περιμένω. Ναι. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Πρώτον, Κουφοντίνας. Ναι. Διαφορά δημοκρατίας με τρομοκρατίας είναι ότι και ο τρομοκράτης που είναι στη φυλακή έχει δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ναι. Ο κρατούμενος του τρομοκράτη έχει δικαίωμα στο θάνατο μόνο. Πιστόλι, ναι. Πάρ' τον κάτω. Ναι. Αλλά αυτό που έχω δει στους τρομοκράτες είναι, όταν είναι με τα πιστόλια στο χέρι, είναι μάγκες. Ναι. Όταν όμως τους μαγκώσουν και τους βάλουν στη φυλακή, μετά κλαίνε. Ναι. Κλαίνε, το φαγητό δεν είναι καλό, δεν είναι ζεστό, το κρεβάτι είναι σκληρό κτλ. Ναι, κοριτσάκια, ε. Ναι. Κοριτσάκια. Ναι. Δεύτερον. Αντεκοτούμπο, πώς το λένε. Αντεκοτούμπο, ναι. Ναι. Και εγώ είμαι ένας αντεκοτούμπο, πώς τους λένε. Ναι. Λοιπόν, τι εννοώ. Ναι. Και εγώ μένω στο εξωτερικό. Ναι. Είμαι Έλληνας. Όχι, είσαι... σε ποια χώρα ζεις. Ζω Γερμανία. Γερμανός. Δεν είμαι Γερμανός. Δεν είμαι Γερμανός. Μάλιστα. Είμαι Έλληνας. Ναι. Και το αποδεικνύω με το διαβατήριό μου. Ναι. Παρόλη την ίντρικα που τρώω από τις δημοσίους υπαλλήλους, ναι. Για να πάρω διαβατήριο, με βγάζω τον Χριστό και την Παναγία, εγώ δεν τα αλλάζω. Ναι. Ελληνικό διαβατήριο. Ενώ μπορώ να πάρω γερμανικό στο πικεφί. Ναι. Αλλά θα πω και μια καλή κουβέντα για τη Γερμανία. Να πεις. Διότι ζω εδώ πέρα, τρώω εδώ πέρα ψωμί. Με φέρθηκαν καλά, δεν έχω κανένα παράπονο, τώρα είναι οι κυβερνήσεις και οι τραπεζικοί και τα λοιπά κάνουν άλλα πράγματα που αυτό είναι άλλη δουλειά. Ναι. Λοιπόν, τρίτον. Τρίτον.
Το παιχνίδι χθες. Ναι. Τσέλσι. Ναι. Το είδα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Μ' άρεσε. Δεν είναι ειδικό στο ποδόσφαιρο. Εσύ μπορεί να τα βλέπεις κάπως διαφορετικά. Για παιχνίδες, για παιχνίδες. Είδα ένα ωραίο παιχνίδι. Τρέχανε 120 λεπτά. Φάσεις εκείνο, αγωνία. Πιστεύω ότι η Φραγκφούρτη ήταν λίγο άτυχη. Ναι. Διότι στο τέλος είχε δύο φάσεις που θα μπορούσε να κάνει γκολ και να κερδίσει. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Τέταρτον, τελικό σκυπέλου. Ναι. Ξεφτύλα ελληνική. Ναι. Ξεφτύλα, είμαστε ξεφτυλισμένοι. Τελειώσαμε. Και μία ερώτηση κύριε σε σένα. Μάλιστα. Όχι ερώτηση, αλλά από σένα. Ναι, ναι, ναι. Έχω διαβάσει σήμερα ότι η εισαγγελέας καλεί τον Καρυπίδη για το παιχνίδι κτλ. Ναι. Ρε παιδιά, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Εγώ σαν κοινός νους. Ναι. EQ μέση, ούτε ψηλά ούτε χαμηλά. Ναι. Λέω, έχω ακούσει, το βάλαν στο αρχείο, εκείνο, δεν βρήκανε στοιχεία κτλ. Γιατί δεν μας λένε καθαρά πράγματα, ξέρεις κάτι. Υπάρχουν αυτοί οι μάρτυρες που λένε κατά του Καρυπίδη. Ή υπάρχει ο κοριός που τον έπιασε να μιλάει. Ή έπαιξε 500.000 στοίχημα για αυτό το παιχνίδι. Μην κουράζεσαι. Άκου, άκου. Ναι. Αν το σύστημα θέλει να αποβάλει τον Καρυπίδη, θα τον διαλύσουν. Αν το σύστημα δεν τον θέλει τον Καρυπίδη να τον χτυπήσει, είναι μια χαρά. Ο κοριός έχει για όλους μας οτιδήποτε θέλει. Μόλις πας κόντρα στο σύστημα και γίνεις λίγο να πούμε ενάντια, μπαμ, κατά συνθήκη σου βγάζει ό,τι άπλητο μπορεί να έχεις. Ποιο σύστημα, το αθλητικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, τι. Αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ναι, πάντως φαίνεται ότι ο Καρυπίδης μέχρι στιγμής δεν το ενοχλεί το σύστημα. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay. Τέλος. Τα λέμε. Πήρα την απάντηση. Ευχαριστώ. Εντάξει. Γεια σου. Άμα θέλουν να σε βρούνε τώρα, εντάξει, σου βρίσκει πέντε κουσούρια, σε κάνουν τέσσερις ελέγχους. Άμα πας κόντρα ιστορίες και τέτοια. Έχουν γίνει αυτά. Λοιπόν, περισσότερα. Σήμερα τι μέρα είναι, Παρασκευή. Περισσότερο το μεσημέρι. Λοιπόν, συνέχεια ενόψη τελικού και των υπόλοιπων πολιτικών και ποδοσφαιρικών θεμάτων. Θα είμαι εδώ για άλλη μια εκπομπάρα. Τα λέμε! Να σου πω κάτι. Να πεις. Ο πατέρας του Τωτού έχει τρεις γιους. Ο πατέρας του Τωτού. Του Τωτού έχει τρεις γιους. Έχει το Σούτσο, το Λούτσο και το... Και το... Το Τωτό, ρε.